Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε ώρα αιχμής εδώ, στο prime time της Δευτέρας. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 10, ζωντανά. Και όπως είναι φυσικό, στην αντίστροφη μέτρηση προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Απόψε η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τρίτο μεγαλύτερο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης, τον ιστορικό Δήμο του Ρεθύμνου. Θα πούμε ότι σε αυτές τις εκλογές ο προεκλογικός διάλογος έχει ανοίξει στα δελτία ειδήσεων και στις παραγωγές της εκπομπής της Κρήτη TV. Την περασμένη Δευτέρα εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής ήταν καλεσμένος ο Περιφερειάρχης Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης. Σήμερα θα παρουσιάσω ευθύς αμέσως τους τρεις ανθρώπους, μία κυρία και δύο κυρίους, που διεκδικούν στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου τον Δήμο Ρεθύμνου. Μαζί μας λοιπόν ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και εκ νέου υποψήφιος με τον συνδυασμό Νέα Αντίληψη, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Καλησπέρα σας κύριε Μαρινάκη, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλησπέρα. Με τη δύναμη της τεχνολογίας θα είναι μαζί μας η υποψήφια Δήμαρχος Ρεθύμνου, επικεφαλής του συνδυασμού Μαζί για την αλλαγή, η κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη. Κυρία Κουτσαλεδάκη, καλησπέρα και εσείς. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήταν χαρά μου να ήσασταν εδώ. Για κάποιους λόγους δεν μπορείτε να είστε εδώ. Βεβαίως να πω στους τηλεθεατές ότι η πρόσκληση και στους τρεις υποψηφίους έγινε την περασμένη Τρίτη. Μαζί μας και ο υποψήφιος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης. Καλησπέρα σας κύριε Μανουσογιάννη, καλώς ορίσατε και εσείς. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους ακροατές σας και ας έχουμε μια καλή εκπομπή και παραγωγική. Το θέμα είναι να βγουν συμπεράσματα για μια πόλη, για έναν Δήμο, γιατί δεν αναφερόμαστε μόνο στην πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ρεθύμνου. Έναν ιστορικό Δήμο με τη δική του οικονομική δυναμική, με την δική του πολιτισμική δραστηριότητα. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι ένα τεράστιο κομμάτι της κρητικής παράδοσης οφείλεται στο Ρεθύμνο και αυτό αποτυπώνεται και ιστορικά. Θα ξεκινήσω ιεραρχικά, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μαρινάκη, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου και εκ νέου υποψήφιο. Θα σας κάνω το ερώτημα που φαντάζομαι σας το κάνουν πάρα πολλοί πολίτες. Είστε ένας δήμαρχος που για πολλά χρόνια βρίσκεστε στα ενία του Δήμου Ρεθύμνου και κάποιος θα μπορούσε να σας ρωτήσει γιατί μία ακόμα φορά. Εδώ συμβαίνει το εξής παράξενο. Όταν είχα πει πως δεν θα είμαι υποψήφιος, δεχόμουν την αντίστροφη πίεση. Τώρα ακούω από εσάς και αντιλαμβάνομαι ότι και αυτό μπορεί, μπορεί να εκφράζει και κάποιους συμπολίτες μας. Ξέρετε, οι αιρετοί έχουν ευθύνη απέναντι και στην ιστορία τους και σε αυτό που εκπροσωπούν. Είμαι ο επικεφαλής μιας μεγάλης Δημοτικής Παράταξης της Νέας Αντίληψης. Ένιωσα φοβερή πίεση μέσα από την ομάδα και θέλω να πω επίσης και από τον Στέλιο του Σπανδάκη, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε κάνει τη μεγαλύτερη και την καλύτερη προεργασία για την μελλοντική του υποψηφιότητα, ότι σε αυτές τις συνθήκες και με μια τριχοτομημένη τουλάχιστον ομάδα δεν θα πηγαίναμε πουθενά, όχι από την 1η του 24, αλλά και αυτή η περίοδος κινδύνευε και επειδή κάποιοι έχουν πολύ κοντή μνήμη, αυτή η περίοδος θα είναι πάρα πολύ προβληματική. Από το Μάρτιο του 20 βιώνουμε την πανδημία. Όλα κλειστά, η οικονομία σε πτώση, τα έσοδα του Δήμου σε καθίζηση. Αυτό κράτησε περίπου 2 με 2,5 χρόνια. Μετά τι επακολούθησε, ένα τεράστιο ενεργειακό πρόβλημα που η αυτοδιοίκηση πλήττεται χωρίς βοήθεια και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι ως πρόεδρος της ΔΕΙΑ πιθανόν έχω αναλώσει το μισό μου χρόνο παλεύοντας θέματα που αφορούν όλες τις ΔΕΙΑ της Ελλάδος και δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα αν εξαιρέσουμε μόνο την εξασφάλιση των 50 εκατομμυρίων για την ψηφιακή μετάβαση στο ΔΕΙΑ που αυτό έγινε στο Ρέθυμνο και αυτομάτως, αλλά στο θέμα του ενεργειακού έχουμε ακόμα πολύ δρόμο και μιλάω πολύ συχνά με τον κύριο αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, εσωτερικών εννοώ, ο οποίος το κατανοεί, αλλά πρέπει να το κατανοήσει και η πολιτεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μας επιτρέπεται υπό αυτές τις συνθήκες να κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Εγώ προσπάθησα να ενωθούν οι δυνάμεις και να έχω ένα ρόλο συγκολητικό. Αυτό το πράγμα δεν προέκυψε, δεν θα πω γιατί, ας το πούνε εκείνοι, οι οποίοι όταν είδαν την αδυναμία να σχηματίσουν ουσιαστικούς συνδυασμούς με κυβερνησιμότητα και όχι απλώς με την πληρότητα του νόμου, και κουβέντιασαν μεταξύ τους όλοι εκείνοι που θα ήθελαν να είναι επικεφαλής, δεν κατάφεραν να συνοηθούν. Και δεν ήμουν εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Την άφησα να εξελιχθεί. Ούτε και ποτέ δεν εμπόδισε κανένα να εκδηλώσει τη φιλοδοξία του, η οποία είναι και σεβαστή και κατανοητή. Κυρία Κουτσαλεδάκη, έρχομαι σε εσάς. Θα σας κάνω και σε εσάς μία ερώτηση που φαντάζομαι όταν περπατάτε στην πόλη του Ρεθύμνου αλλά και στην ενδοχώρα σας την κάνουν, ίσως σας την κάνουν και λίγο νωρίτερα, μιας και τώρα έχετε πλέον, διεκδικείτε πλέον και επίσημα τον Δήμο Ρεθύμνου. Στις προηγούμενες εκλογές συμπορευτήκατε με τον σημερινό δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο, τον κύριο Μαρινάκη. Μάλιστα, είχατε και μία εξαιρετική παρουσία. Ήσασταν οι πρώτοι σε σταυρούς του ψηφοδελτίου του κύριου Μαρινάκη. 5 χρόνια μετά, τι έχει αλλάξει και ουσιαστικά διαχωρίζετε τους δρόμους σας και διεκδικείτε τον Δήμο Ρεθύμνου, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν μία υποψήφια διεκδικεί μαζί με έναν άλλον δήμαρχο την ψήφο των πολιτών και μάλιστα βγαίνει πρώτη σε σταυρούς, είναι και ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Αντίληψης. Είμαι αυτοδιοικητική 9 χρόνια. Να ευχαριστήσω για αυτό τον κύριο Μαρινάκη. Έκανε την πρόταση στο σύζυγό μου πρώτα και όταν εκείνος δεν μπόρεσε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, συγγνώμη, ήμουνα εγώ η οποία είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση. 9 χρόνια λοιπόν στο τιμόνι της Προέδρου του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μια θέση όπου θεωρώ ότι ήταν και είναι πολύ αναπτυξιακός ο χαρακτήρας που έχει. Ήμουνα αρμόδια με ένα επιτελείο ανθρώπων, ένα συμβούλιο 11 μελές για υποδομές που αφορούν 3 ολόκληρους δήμους, το Δήμο του Ρεθύμνου, το Δήμο του Αγίου Βασιλείου, λιμενικές υποδομές, τόσο όσο και του Μυλοποτάμου. Να πω ότι στην ομάδα πάντα λειτουργούσα θεσμικά και για τα 9 χρόνια που ήμουνα. Η όλη ιστορία ξεκίνησε όταν θεσμικά ο ίδιος ο δήμαρχος είπε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί την επόμενη φορά με τις εκλογές για την διεκδίκηση του Δήμου. Ο ίδιος λοιπόν άνοιξε αυτή την πόρτα και την προοπτική σε 4 ανθρώπους από την Νέα Αντίληψη, μεταξύ των οποίων ήμουνα και εγώ. Για κάποιους λόγους οι δύο δεν συνέχισαν, ενώ οι δύο, εγώ δηλαδή και κάποιο άλλο μέλος, ο κύριος Πανουδάκης, θελήσαμε να το προσπαθήσουμε, μιλούσαμε, δεν υπήρξε κανένα κοντράρισμα, δεν υπήρξε καμία έτσι, αντιπαλότητα. Προσπαθούσαμε με τις ίδιες υποδείξεις του ίδιου του Δημάρχου να δημιουργήσουμε ο καθένας τη δική του την ομάδα. Ξαφνικά, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 3 χρόνων, από το 19 και μετά, ενώ σε όλα τα συμβούλια και τις ομάδες, τις δημοτικές ομάδες, μας παρότρινε να προσέξουμε τις ομάδες που ο καθένας ή η καθεμιά θα ήθελε να δημιουργήσει, ξαφνικά μαθαίνουμε ότι το 3ο του παιδί είναι ο Δήμος. Μετά από 17 χρόνια αυτό το παιδί, θέλω να πω ότι έχει ενηλικιωθεί. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει και πράγματα τα οποία δεν έχει διεκδικήσει. Για το Ρέθυμνο, το μεγάλο. Για μου επιτρέπετε ένα συμπληρωματικό ερώτημα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Ωραία, εγώ αντιλαμβάνομαι τη σκέψη σας και την λογική ότι ο δήμαρχος του Ρεθύμνου έλεγε ότι δεν θέλω να διεκδικήσω ξανά τον Δήμο. Όταν ξεκαθάρισε το τοπίο, και αυτό το λέω γιατί και οι ρεθυμιώτες θέλουν να το γνωρίζουν, ότι τελικά ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Αντίληψη, ο σημερινός δήμαρχος Ρεθύμνου, διεκδικεί ξανά τον Δήμο Ρεθύμνου. Εσείς θα μπορούσατε να πείτε είμαι στην ομάδα του και συνεχίζω μαζί του. Άλλαξε κάτι μετά από αυτό? Έχει αλλάξει το γεγονός ότι σε κάποια πράγματα δεν συμφωνούσα. Δεν συμφωνούσα δηλαδή στο γεγονός ότι δεν υπήρχε όραμα. Δεν υπήρχε αυτή η προοπτική για ένα Ρέθυμνο το οποίο θέλει και στο κομμάτι των υποδομών, των κυρίως υποδομών, να κάνει ένα βήμα μπροστά. Δεν υπήρξε προοπτική για ένα Ρέθυμνο να ανοίξει τα φτερά του και ανάμεσα σε 2 όμορους νομούς να μπορεί να διεκδικήσει μεγάλες υποδομές, έργα μεγάλων υποδομών. Μάλιστα. Τόσο όμως όσο και της απλής καθημερινότητας. Δηλαδή, στερείται οράματος, δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει έργα. Έργα έχουν γίνει και θα γίνονται, υπάρχουν διεκδικήσεις, χρηματοδοτήσεις που έχουν έρθει, αλλά έχουν έρθει όμως για συγκεκριμένα σημειακά έργα, τα οποία δεν έχουν ένα όραμα και μια προοπτική, όπου αυτά τα έργα ενώνουν και υπάρχει αυτό που είπα, η θεραπεία προβλημάτων καθημερινότητας, που δεν τα αγγίζουμε, τα βλέπουμε απλά. Μάλιστα. Κύριε Κουτσαλεδάκη, θα σταθώ λίγο σε αυτό, θα δώσω το λόγο σε πολύ λίγο και στον Δήμαρχο. Θέλω όμως να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση και ο επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, υποψήφιος Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Μανουσογιάννης. Νομίζω ότι μου έχετε δώσει πολύ τροφή για ερωτήματα. Κύριε Μανουσογιάννη, είστε και εσείς ένας αυτοδιοικητικός, ανήκετε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, διεκδικείτε τον Δήμο του Ρεθύμνου. Και τι διαφορετικό έχει η φετινή διεκδίκηση για τον τρίτο σε πληθυσμό Δήμο της Κρήτης? Καταρχήν, κυρία Δασκαλάκη, να πούμε, νομίζω σε κάθε δημόσια συζήτηση πρέπει να λέγεται αυτόν τον καιρό αυτό, και νομίζω εκφράζω όλους τη λύπη μας για όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Κατά τη γνώμη μας αποκαλύπτει ένα κράτος με τις περιφέρειές του, τους δήμους του, επιλεκτικά ανίκανο να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού μας, και είναι τροφή για σκέψη και μπροστά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για το λαό μας να βγάλει συμπεράσματα, να το πάρει αλλιώς, γιατί δεν πάει άλλο με το πάμε και όπου βγει. Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, εμείς δεν κρυβόμαστε, είναι ένα ψηφοδέλτιο που συγκροτείται από το ΚΚΕ. Συγκροτείται με ανθρώπους αγωνιστές, βιοπαλαιστές, εργαζόμενους, μικροεπαγγελματίες, νέους επιστήμονες, στο οποίο συμπορεύονται, και αυτό αυτή τη φορά ισχύει σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από τις προηγούμενες, συμπορεύονται δεκάδες άνθρωποι, αν μιλήσουμε για το ψηφοδέλτιο στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Ρεθύμνου, οι οποίοι δεν ταυτίζονται απόλυτα, αλλά ωστόσο συμπορευτήκαμε την προηγούμενη περίοδο σε μεγάλους αγώνες για το νοσοκομείο μας, για τον Παλίγκρεμο, για το έγκλημα στα Τέμπη και μια σειρά άλλα θέματα, και εκεί σφυριλατήσαμε δεσμούς που εξασφαλίζουν ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε μαζί. Δεν είναι ένα ψηφοδέλτιο απλά για να μαζέψει ψήφους, δεν είναι ένα ευκαιριακό άνοιγμα. Κλείσαμε την πόρτα στον παραγοντισμό, κλείσαμε την πόρτα σε αυτούς που φοβόμαστε ή υπολογίζουμε ότι έχουν δεσμούς με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα από τα οποία θέλουμε να προφυλασσόμαστε. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει τη δυναμική, έχει την δύναμη και την αποφασιστικότητα να παλέψει για αυτό το σύνθημα που λέμε, με το ρεθυμνιώτικο λαό στους αγώνες για τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Ήθελα να συμπληρώσω το εξής. Η Λαϊκή Συσπήρωση είναι επίσης το μόνο ψηφοδέλτιο, ο μόνος συνδυασμός από όλους όσους κατέρχονται στις εκλογές ανά την Ελλάδα, που κάνει μια σοβαρή ανάλυση για την αιτία του κακού. Γιατί δηλαδή οι ανάγκες, οι σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων, των δημοτών, ενώ είναι σήμερα πολύ ρεαλιστικό να ικανοποιηθούν, δεν ικανοποιούνται, και όλο και περισσότερο ξεμακραίνουμε από αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας είναι ότι το κράτος, η πλειοψηφία των δημάρχων, τα κόμματα που κυβέρνησαν, μετέτρεψαν τους δήμους σε ένα μηχανισμό αφενός μεν αξιοποίησης κονδυλίων και προγραμμάτων όχι για τα συμφέροντα του λαού, αλλά για τις ανάγκες των λίγων, για τα συμφέροντα των λίγων. Δεύτερον, για τη διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων, των απορριμμάτων και όλα αυτά, πάλι με κριτήριο που ο λαός θα πληρώνει τα κόστη και κάποιοι λίγοι θα κερδίζουν. Τρίτον, τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης ως νέου φοροεισπρακτικού μηχανισμού, με την απόδοση πολύ λιγότερων από τους εσμοθετημένους πόρους. Το Δήμο Ρεθύμνου έρχονται κάθε χρόνο από τους ΚΑΠ γύρω στα 8 με 9 εκατομμύρια, ενώ έπρεπε να έρχονται τα τριπλάσια. Κάθε χρόνο τώρα από το 2010 και μετά. Αυτά όλα τα επιφορτίζεται και τα επιβαρύνεται ο λαός, είτε πληρώνοντας είτε στερούμενους υπηρεσίες. Και τέταρτον, με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, την υποχρηματοδότηση την τεράστια αποψήλωση των υπηρεσιών, όπου οδηγούν τα πράγματα στο να ιδιωτικοποιούνται οι υπηρεσίες και όλες οι κοινωνικές ανάγκες που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους να γίνονται εμπόρευμα. Εμείς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο λέμε ότι δεν πειθαρχούμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ρήγματα, να πάμε κόντρα σε αυτό, σε αντίθεση με όλους τους άλλους που το αποσιωπούν και προσπαθούν ουσιαστικά να το υλοποιούν. Λοιπόν, έρχομαι σε εσάς κύριε Μαρινάκη. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που είπε η κυρία Κουτσαλεδάκη λίγο νωρίτερα. Είπε λοιπόν ότι ο λόγος που αποφασίζει να διεκδικήσει τον Δήμο Ρεθύμνου είναι ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει όραμα. Το όραμα πάει, φαντάζομαι, σε εσάς, στη Νέα Αντίληψη, αλλά και στον επικεφαλής, τον σημερινό δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο δήμαρχο Ρεθύμνου. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Προηγουμένως θα ήθελα βέβαια να διευκρινίσω ότι το αφήγημα δεν είναι έτσι. Εγώ τους προέτρεψα όλους τους τρεις που γνωρίζω, δεν ξέρω το να φανεί τέταρτο ποιος είναι, να κάνουν τον αγώνα τους, να συγκροτήσουν την ομάδα τους, να δηλώσουν την πρόθεσή τους στη ρεθυμιώτικη κοινωνία, βγαίνοντας εμπροστοβαρός και να πούμε εμείς είμαστε, γιατί ο Δήμος είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να σχηματίζεις συνδυασμό τη 12η τελευταία στιγμή και μάλιστα με ανθρώπους που έλεγαν μέχρι πριν 2 εβδομάδες ότι δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση πλέον και μην μπορώντας να σχηματίσει σε 17 μεγάλα χωριά του Ρεθύμνου ούτε καν τοπικό συμβούλιο. Αυτή η κοινωνία δεν την αφορά. Ή μήπως αυτή η κοινωνία της εγυρίσει ήδη την πλάτη. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι λοιπόν έτσι. Εγώ τους είπα το εξής απλό. Το 6, το δικό μου παράδειγμα ήταν ως εξής. Επειδή δεν υπήρξε ποτέ κομματικός με τη στενή έννοια του όρου, απέτησα από τον πολιτικό χώρο που ήταν τότε κυρίαρχος να κάνει, αφού μας δώσει το δικαίωμα να μιλήσω με τον κόσμο, μια δημοσκόπηση. Και όλοι να μπούμε στο συνδυασμό του νικητή. Αν είναι καταφανής η διαφορά. Ήταν καταφανής η διαφορά προς τιμή όλων των συνυποψηφίων. Άρα μπήκανε, έγινε αυτή η δημοσκόπηση. Τότε. Βέβαια. Ήτανε τότε ο γνωστός υπουργός των Οικονομικών και Εσωτερικών που... Εντάξει, μιλάμε τώρα ονόματα, πάντως εκείνος το επιζήτησε. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έκανε μάλιστα GPO αυτό το γκάλπ. Είχα εγώ 60% και άλλοι ήταν μονοψήφοι. Και τους είπε, αν θέλετε δήμαρχο από εδώ, αν θέλετε υποψηφίος από εκεί. Και έτσι έγινε. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα είπε η κυρία Κουτσαλεδάκη. Και μακάρι να είχαν αυτή την κοινή συναντήληψη ότι μία δύναμη όταν τριχοτομείται απλώς γίνεται μετά ελεηλασία. Και δεν είναι μόνο τι θα γίνει, όπως λέω τώρα, την 1η του 24, αλλά τι θα γίνει αυτή η ομάδα που ο καθένας τραβάει το δικό του μπαϊράκι. Και προς τιμή του, βλέποντας καταρχήν την βούληση της παράταξης που ήρθε από τα κάτω προς τα πάνω. Με διαδικασίες που ούτε καν τη ζήτησα και σας δηλώνω Δήμος της αγνοούσα. Έγινε απέτηση να μην εγκαταλείψω την παράταξη. Και ο κ. Πανδάκης προς τιμή του ήταν εκείνος που πήρε το μήνυμα των καιρών και μου είπε, δήμαρχε, δεν επιτρέπουν οι συνθήκες που ζούμε να μπούμε σε πειράματα και σε διακινδυνεύσεις. Πρέπει να συνεχίσεις. Τώρα. Είπε κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κουτσαλεδάκη. Γιατί δεν διεκδικείς άλλο μεγαλύτερο θόκο. Μα ένας άνθρωπος που δεν έχει όραμα, που δεν έχει προοπτική για τον τόπο του, που δεν κάνει έργα υποδομών, τι θα πάει να γίνει βουλευτής, δηλαδή θα πάει να ράξει. Ένας που δεν έχει την ικανότητα να είναι ένας απλός δήμαρχος. Θα ανέβεις καλοπάτι παραπάνω, γίνει περιφερειάρχης, ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάτε. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ή θα μου δώσετε 5 ώρες να σας λέω τι έχω κάνει ή θα σας πω σε 2 λεπτά ποιος έχει συλλάβει σε ουδέτερο χρόνο τα προβλήματα των καιρών. Λειψιδρία. Το μεγάλο εμβληματικό έργο το οποίο... Ευτυχώς τώρα θα έχουμε ανάδοχο και καθυστέρησε λόγω ενστάσεων το μεγάλο δηληστήριο του Ρεθύμνου που απαντά στο τρομακτικό έλλειμμα νερού που υπάρχει. Και λόγω ενός κακού χειμώνα που είχαμε πέρυσι, αλλά και λόγω των γενικότερων συνθηκών ότι υπάρχει κατασπατάληση του φυσικού πόρου που είναι απόρρια της ανοργάνωτης χωροταξικής κατανομής όλων των τουριστικών υποδομών. Ξαφνικά πλημμύρισαν τα χωριά μας από Airbnb και πισίνες. Η δεξαμενή του χωριού ήταν για τους 100 κατοίκους. Δεν είναι για πολυτελείς διαβιώσεις με πισίνες και που μάλιστα επειδή δεν υπάρχει και ο ανάλογος υποπτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει ούτε έλεγχος. Και όλα τα υπόλοιπα που αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Άρα λοιπόν το θέμα του νερού το αντιμετωπίσαμε αμέσως. Είδαμε ότι αυτό το κάστρο που είναι ένας πλούτος για το Ρέθυμνο πρέπει να μπει στην ατζέντα μας. Αυτό το πράγμα θέλει 23 εκατομμύρια. Ευτυχώς ήρθε η Μενδώνη Υπουργός Πολιτισμού, κατάλαβε και συνοηθήκαμε αυτά που δεν καταλαβαίναν άλλοι επί μήνες και επί έτη. Το λύσαμε το θέμα, μπήκαμε στο ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, μελέτες για το φρούριο, τα τείχη, τον περιβάλλοντα χώρο και το αρχαιολογικό μουσείο, που και αυτό το έκανε καρκινοβατήσει από άγνοια και από τρικλοποδιές και υπηρεσιακές. Το βάλαμε και αυτό σε κανόνα. Μετά το μεγάλο όνειρο του πάρκινγκ. Να αποκτήσει η πόλη στο κέντρο της ένα πάρκινγκ υπόγειο 400 θέσεων. Από πάνω να γίνει μια εξαιρετική φύτευση δώματος, η μεγαλύτερη στην Ελλάδα, με ειδικές μελέτες. Και εκεί που τώρα έχουμε λαμαρίνες που αντανακλούν σκόνες, ενέργεια και θερμοκρασία, να έχουμε ένα μεγάλο πάρκο που να λειτουργεί δίπλα στον δημοτικό κήπο. Ξέρετε. Επειδή θα σταθούμε σε όλα αυτά, κύριε Μαρινάκη, θέλω λίγο να κλείσω. Όχι, λέω για το όραμα. Το όραμα. Εμείς λοιπόν τα μεγάλα πράγματα τα έχουμε πιάσει και επειδή δεν ξέρω τι θα πει όραμα, γιατί εγώ πίσω από τις λέξεις θέλω και παραδείγματα. Πότε δηλαδή θα ήμουν οραματικός? Μάλιστα. Τι θα έπρεπε να κάνω για να είμαι οραματικός? Κυρία Κουτσαλεδάκη, κρατάμε ένα Δήμο όρθιο, τον παραλάβαμε καταχρεωμένο, περάσαμε όλα τα μνημόνια, περάσαμε τα capital controls, περάσαμε τον COVID, περάσαμε την ενεργειακή κρίση και ο Δήμος δεν γονάτισε ούτε μία ώρα. Να δώσουμε το λόγο και στην κυρία Κουτσαλεδάκη. Κυρία Κουτσαλεδάκη, τα περί οράματος νομίζω έδωσε τη δική του απάντηση ο Δήμαρχος. Ναι, βέβαια. Αλλά σε αυτό όμως θα σταματήσω και θα πω ότι όταν εμείς παραλάβαμε, ο κύριος Μαρινάκης παρέλαβε τα έργα και τις μελέτες που είχαν γίνει από τον κύριο Αρχοντάκη, το Ρέθυμνο έχει να θυμάται πολλά. Έχει να θυμάται το αντιπλημμυρικό της παλιάς πόλης, έχει να θυμάται πανεπιστήμιο το οποίο ήταν στα χαράκια πάνω ανύπαρκτο, έχει να θυμάται τον τουρισμό, από εκεί και πέρα το μεγάλο στρατηγικό σχεδιασμό που έχει να κάνει με το Ρέθυμνο του αύριο. Δεν το έχουμε δει, και δεν το έχω δει μόνο εγώ. Δεν το έχουν δει και πολλοί ρεθυμνιώτες. Δεν το έχουν δει και άνθρωποι που είναι και στους οικισμούς. Μην ξεχνάμε ότι οι οικισμοί μαζί με την πόλη αποτελούν μια ενότητα. Τους έχουμε ξεχάσει και τους θυμόμαστε μόνο τώρα, ένα μήνα πριν τις εκλογές. Έχουμε μια μικρή... Ναι, κυρία Κουτσαλεδάκη. Όλα τα μηχανήματα για να μπορέσουν να θυμίσουν τους ανθρώπους ότι είμαστε κοντά στις εκλογές. Το κομμάτι αυτό με το όραμα λοιπόν έχει να κάνει με μεγάλα εμβληματικά έργα. Δεν είπα ότι δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά. Μέριμνα ενός Δήμου είναι να δημιουργεί, να σχεδιάζει και να προτρέχει, να μπορέσει να αντιμετωπίσει ανάγκες όπως είναι αυτή της λειψιδρίας, όπως είναι αυτή της ενέργειας, όλα τα θέματα και τα προβλήματα που είπε πριν ο κ. Μαρινάκης. Θα πρέπει όμως αυτά να γίνονται σε μια διάρκεια χρόνου, έτσι ώστε να μπορούν τα έργα αυτά να έχουν και μια συνέχεια όχι σημειακή, αλλά να έχουν μια συνέχεια και να βρει σχεδιασμό και να συμπεριλαμβάνουν τον άνθρωπο. Κυρία Κουτσαλεδάκη, επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε μια σειρά από έργα και κάνετε και εσείς τη δική σας αναφορά για το πριν παρελθόν του κύριου Μαρινάκη, θέλω να σταθούμε λίγο στο κάτι. Εγώ προσπαθώ σαν συντονιστής αυτής της συζήτησης, αλλά και σαν ρεθυμιώτης, γιατί γνωρίζω το Ρέθυμνο, κινούμε στο Ρέθυμνο, γνωρίζω τη φιλοσοφία του Ρεθύμνου, να κατανοήσω τι είναι αυτό που έφτεξε στο να υπάρξει αυτό το ρήγμα στις αυτοδιοικητικές σας σχέσεις με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσουμε απέναντι στους πολίτες του Ρεθύμνου, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε όλη την προετοιμασία αυτής της εκπομπής έχω δεχτεί αρκετά ερωτήματα που πρέπει να θέσω και σε εσάς και στον κύριο Μαρινάκη, αλλά και στον κύριο Μανουσογιάννη. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπα, το πιστεύω και όχι μόνο εγώ, αλλά και όλοι οι ρεθυμνιώτες. Υπάρχουν άνθρωποι που όλοι μαζί είδαμε ότι το θέμα με το με το όραμα. Το αύριο δηλαδή του Ρεθύμνου πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να, πρώτα απ' όλα, να σχεδιαστεί, να σχεδιαστούν μεγάλοι άξονες, αλλά παράλληλα όμως να σταθούμε και στην καθημερινότητα του πολίτη. Κάνουμε έργα, σχεδιάζουμε, παίρνουμε χρηματοδοτήσεις, λείπει όμως ο ευτυχισμένος πολίτης. Η καθημερινότητα του πολίτη είναι, έχει γίνει δύσκολη στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο του 2023, που μπορεί να μεριμνούμε για όλα αυτά που είπαμε, έχουμε ξεχάσει όμως το πιο βασικό, την καθημερινότητα του ίδιου του ανθρώπου. Εκείνου δηλαδή που περπατάει στα πεζοδρόμια, αλλά παράλληλα δεν έχει χώρο ούτε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του, δεν έχει, κάνει 45 λεπτά για να μπορεί να πάει από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη. Δεν υπάρχει αποχέτευση στους οικισμούς, υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προβλημάτων της καθημερινότητας, της απλής καθημερινότητας, που δυστυχώς όταν κοιτάζουμε το πολύ μπροστά, ξεχνάμε να κοιτάξουμε δίπλα μας. Αυτό δηλαδή που είναι μια απλή καθημερινότητα και που σε αυτή την καθημερινότητα του πολίτη, αυτή έχει γίνει και μια μεγάλη αιτία για πάρα πολλούς να σχολιάσουν και να πούν ότι δεν είμαστε μόνο για σημειακές παρεμβάσεις και έργα που γίνονται και που γίνανε είτε σε αναπλάσεις, είτε σε μια διεκδίκηση του πάρκινγκ, είτε σε διυλιστήριο προς υλοποίηση, είτε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Κουτσαλεδάκη. Επειδή ήσασταν λοιπόν, στην ομάδα... Ήταν μια διαφορά, συγγνώμη, ήταν μια αφορμή, πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες μας, να μιλήσουν μαζί μου και όλοι εμείς να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το Ρέθυμνο μαζί για την αλλαγή, όπως ακριβώς είναι και το όνομα του συνδυασμού μας, και να πω ότι σε αυτή όλη τη διαδικασία, σε αυτήν όλη την παρότρινση υπάρχουν άνθρωποι που συστρατεύτηκαν και όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, δεν καταφέραμε να κλείσουμε χωριά γιατί το στοιχείο του Μαυρογιαλούρου δεν το έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Υπάρχουν πάρα πολλά και είναι στοιχεία, καταγεγραμμένο και σε τρόπο στοιχεία, τα ηλεκτρονικό. Οποία ήδη έχουν γίνει στην παράταξή μας. Έχει γίνει το φαινόμενο, έχει παρατηρηθεί δηλαδή το φαινόμενο. Τι εννοείται με το στοιχείο του Μαυρογιαλούρου, κυρία Κουτσαλεδάκη? Να προσπαθήσουμε να κλείσουμε συνδυασμό και ενώ βρίσκαμε τοπικούς να μπλοκάρονται και να μην υπάρχει αυτός ο σωστός τρόπος διεκδίκησης του αύριο στις εκλογές, στις δημοτικές εκλογές. Μπλοκάρισμα λοιπόν ανθρώπων με όχι σωστούς θεμιτούς τρόπους, αλλά αθέμιτους τρόπους, και αυτό ήταν ένα δείγμα πάρα πολύ μεγάλο στο να μην μπορέσουμε να κλείσουμε, γιατί ο κ. Μαρινάκης και η παράταξη της Νέας Αντίληψης, ο συνδυασμός της Νέας Αντίληψης, πόνταρα στο γεγονός ότι καταρχήν δεν θα μπορούμε να κλείσουμε όλοι όσοι συμπορευτήκαμε καθόλου ψηφοδέλτιο. Το γεγονός ότι είχαμε μία συνάντηση από την αρχή που ήθελα να το ξεκαθαρίσω και ήταν μια όμορφη συνάντηση που είχαμε, πήγαινα τουλάχιστον εγώ με τις καλύτερες προοπτικές. Η συνάντησή μας λοιπόν είχε μια κατάληξη του ότι είσαι εύκολος στόχος και θα σε νικήσω. Εμένα, την συνεργάτηδά του που για 9 ολόκληρα χρόνια ήμουνα εκείνη που ήμουν πρώτη σε σταυρούς και του έδωσα τη δύναμη του συνδυασμού να είναι πρώτος. Συνέβαλα και εγώ δηλαδή στο να είναι πρώτος ο συνδυασμός και να είναι αυτός που είναι στο Δήμο του Ρεθύμνου από το 1914 μέχρι το 19. Θα σας δώσω το λόγο. Το ότι είμαι γυναίκα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Είναι το γεγονός ότι βρέθηκα σε μια θέση που διαχειρίστηκα κονδύλια, χρηματοδοτήσεις και σχεδιασμούς βαριών υποδομών, λιμενικών υποδομών. Κατάφερα να ισορροπήσω σε χερσαία ζώνη που δεν είναι εύκολη. Δεν είναι εύκολη για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλές οι λειτουργίες της. Κυρία Κουτσαλεδάκη, θα διακόψω και εσάς όπως διέκοψα τον Δήμαρχο, γιατί θα μιλήσουμε σε αυτά ξεχωριστά, μην τα βάλουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Επειδή όμως αντιλαμβάνομαι ότι εδώ υπάρχει μια εναλλάξη τοποθέτηση που αφορά και τις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και την ισορροπία του συνδυασμού. Θα δώσω, κύριε Μανουσογιάννη, μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στον κύριο Μαρινάκη για να απαντήσει και να κλείσουμε με αυτό. Κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, επειδή η κυρία Κουτσαλεδάκη διαβάζει εχθές ιδεών που δεν έχει κανένα παράδειγμα και έχει προχωρήσει και μάσα σε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους οποίους θα βρεθεί και κατηγορούμενοι από άλλους. Γιατί εγώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να πει ότι έκανα την παραμικρή παρέμβαση. Την παραμικρή. ακόμα και σε ανθρώπους που μπορούσε και έπρεπε να κάνω, για να τους υπενθυμίσω. Αλλά δεν το έκανε ούτε και αυτό. Είχα μεγάλη αγωνία αν δεν σχηματίσει συνδυασμό, κύριε Κουτσαλεδάκη. Έπρεπε να σχηματίσει συνδυασμό. Δεν είναι σωστό να είναι από τη μεριά. Η κυρία Κουτσαλεδάκη όμως, κύριε Δήμαρχε, είπε ότι μπλοκαρίστηκαν υποψήφοι της από χωριά, φωτογραφίζοντας πρόσωπα του δικού σας. 3,5 χρόνια ετοιμαζότανε. 2,5 χρόνια ήμουνα εκτός. Ποιους έκλεισα, αν είχε δυναμική και ένα αποτύπωμα αυτοδιοικητικό που να της επιτρέπει να προσελκύσει. Δείτε ποια είναι τα τελευταία ονόματα που μπήκαν στο ψηφοδέλτιό της. Δεν θέλω τώρα. Δεν το κάνω πασαρέλα, ούτε θα κατεβάσω εκεί τη συζήτηση. Για τους οικισμούς λέει. Μα ποιος είναι ο δήμαρχος που έκανε το πρόγραμμα Φιλόδημος μαζί με την τότε κυβέρνηση? Από εμάς ξεκίνησε, από την ΕΔΕΙΑ αυτό το τεράστιο έργο που το συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση ως Τρίτσης και έχουν δοθεί 2,5-3 δις στην αυτοδιοίκηση για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Ποιος είναι αυτός που έφερε το ολιστικό πρόγραμμα και έχει κάνει το Ρέθυμνο, το μοναδικό δήμο στη χώρα, να έχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για ίδρυυση αποχέτευση όλων των οικισμών και όλων των χωριών? Η κυρία Κουτσαλεδάκη αγνοεί βασικά πράγματα. Δεν ξέρει ότι οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν για έργα αποχέτευσης. Ακόμα και το Ατσιπόπουλο μπήκε λόγω του Βιολί Χαράκι. Η απογραφή του Βιολί Χαράκι τράβηξε το Ατσιπόπουλο και είπαμε ότι τάχα και ο Πρινές είναι το ίδιο πράγμα και πήραμε και τον Πρινέ. Γιατί δεν πέρασε αυτό το έργο από τον Περιφερειάρχη που το υπερασπίστηκε πάρα πολύ στεναρά και η Μέρη Λιονή, αλλά το πήραμε με μια πραγματική θεσμική ταχυδακτυλουργία από το Υπουργείο, από την Αθήνα. 15 εκατομμύρια ήταν αυτή η ιστορία. Βιολογικός Ατσιπόπουλο Πρινέ. Το ολιστικό τώρα είναι 53 εκατομμύρια και το έχουμε φτάσει περίπου 70. Και οι εκτός ήταν δικές μας. Και είναι όλα για τους οικισμούς. Όταν λοιπόν δεν αγνοούμε την αλφαβήτα των χρηματοδοτήσεων, θα πάμε και στο τι έκανε ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Όχι, μην το πάμε ακόμα δεν εκεί. Πάω, θέλω να συζητήσουμε. Δεν θέλω, αλλά όταν πραγματικά κάποιος σε κατεβάζει σε ένα επίπεδο που ειλικρινά λες, δηλαδή αυτοί που μας βραβεύουν και δίνουν τα βραβεία και θεωρούν το Ρέθυμνο πρότυπο πόλη. Και τώρα δεν ήμουνα προχθές λοιπόν, επειδή όλοι έχουμε δουλειές, πήρα το γαλατάδικο αεροπλάνο να πάω στη Θεσσαλονίκη να πάρει το βραβείο, το ευρωπαϊκό βραβείο το Ρέθυμνο. Αυτό που δεν το έχει καταλάβει, κύριε Κουτσαλεδάκη, πώς βγαίνουν αυτά τα βραβεία. Και μας γύρισαν πίσω αφού φτάσαμε, γιατί είχε τα τραγικά γεγονότα και συμφωνώ με τον κύριο Μανουσογιάννη, επισκίασαν όλες αυτές τις εκδηλώσεις της Διεθνούς Τέχνης. Λοιπόν. Και την άλλη μέρα πάλι το πρωινό αεροπλάνο για να με στο μυριοκέφαλα στο μεγάλο προσκύνημα. Ξέρετε, λοιπόν, τα κοινά θέλουν θυσίες. Κύριε... όχι ευκολίες σαλονιού. Θέλω να το κλείσουμε λίγο εδώ για να πάμε στο επόμενο μέρος σε αμιγώς θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Μόνο λίγο, αν μου επιτρέπετε, επειδή έγινε μια αναφορά και πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ακούσατε για τα άτομα τα οποία πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιό μου. Δεν είναι ωραίο να χαρακτηρίζονται άνθρωποι. Αν ο κύριος Μαρινάκης είναι συνηθισμένος να το κάνει αυτό, εγώ δεν θα το επιτρέψω. Έχουν πει τι να λέτε, αλλά δεν πειράζει. Εγώ δεν είμαι συνηθισμένος. Τιμώ τους συναδέλφους. Γι' αυτό και με ακολουθούν όλοι. Εσάς δεν ακολούθησαν παρά μόνο ένας. Η αξιοπρέπεια πρέπει να φαίνεται στο πρόσωπό τους. Πρέπει ο δήμαρχος, ο οποίος στην πόλη κάνει τη βόλτα του, δεν θα πρέπει να κρατά το τηλέφωνο. Θα πρέπει να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Θα πρέπει να συνομιλεί με τον συνάνθρωπο όπως κι αν τον ενδιαφέρει. Κυρία Κουτσαλεδάκη, αν είναι ο συγκεκριμένος δίπλα του. Όχι, κύριε Δασκαλάκη, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό, γιατί οι άνθρωποι και η ποιότητα του ψηφοδελτίου μου είναι πάνω από το αναμενόμενο. Κυρία Κουτσαλεδάκη, ο καθένας σας και εσείς και οι συνυποψηφίες μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που με τόσο κόπο και κυριολεκτικά οι ίδιοι ήθελαν να συμμετέχουν. Να μου πει ο κύριος Μαρινάκης, αυτά τα έργα τα μεγάλα, η φορτέτζα, το πάρκινγκ, ποια από αυτά είναι υλοποιήσιμα? Το διελιστήριο, ποια από αυτά είναι υλοποιήσιμα? Όλα. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να πω ότι τα 9 χρόνια που έκανα στο Λιμενικό Ταμείο ήταν αυτά τα οποία τώρα εγώ με τις μικρές μου τις δυνάμεις, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, με το νεαρό της ηλικίας μου και με την άγνοια που λέει ο κύριος δήμαρχος ότι έχω, τα 17 εκατομμύρια τα πάλεψα, και όταν για εκείνον θεσμικά δεν μπορούσαν να έρθουν στο Δήμο μας με τη βοήθεια του βουλευτή, με τη βοήθεια του κυρίου Κεφαλογιάννη, αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, και τα οργανώσαμε και τα σχεδιάσαμε και θα έρθουμε. Και όχι μόνο αυτό, κυρία Κουτσαλεδάκη, αλλά και η σκαλέτα, που τώρα είναι... Κυρία Κουτσαλεδάκη, θα διακόψω και εσάς όπως τον Δήμαρχο, γιατί έχετε θέσει και οι δύο θέματα, τα οποία θα τα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Θέλω να σας πω ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι ακριβώς θέλει, ό,τι ακριβώς πιστεύει. Σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το κανάλι δεν φημώνεται κανείς. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και ένα συντονισμός και υπάρχει και ένα χρονικό όριο που πρέπει να το ρυθμίσω. Θα πάμε σε μία πρώτη διακοπή για διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε. Κύριε Μανουσογιάννη, θα επανέλθω με εσάς. Σας δικαιωματικά πρέπει να πάρετε λίγο περισσότερο χρόνο και αμέσως μετά θα πάμε σε θέματα που αφορούν και τους τρεις σας και αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών του Ρεθύμνου. Επιστρέψαμε. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10:30 εδώ ζωντανά σε Ώρα Αιχμής. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Ρεθύμνου, στους 3 υποψηφίους δημάρχους, στους 3 ανθρώπους που διεκδικούν τα ενία του Δήμου Ρεθύμνου στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Μαζί μας, για όσους συντονίζεστε τώρα, ο Δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος με τον συνδυασμό Νέα Αντίληψη Γιώργος Μαρινάκης, η υποψήφια Δήμαρχος Ρεθύμνου με τον συνδυασμό Μαζί για την αλλαγή κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη, αλλά και ο υποψήφιος Δήμαρχος Ρεθύμνου, κ. Μανούσος Μανουσογιάννης, με τον συνδυασμό Λαϊκή Συσπήρωση. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μανουσογιάννη. Θέλω να μπούμε λίγο στο κομμάτι της καθημερινότητας. Και το ερώτημα που θα σας θέσω είναι ερώτημα προς έναν πολίτη και όχι προς έναν υποψήφιο δήμαρχο. Πόσο ικανοποιημένος είστε από την καθημερινότητά σας στο Ρέθυμνο, ως Μανούσος Μανουσογιάννης? Επιτρέψτε μου πιο πριν ένα σχόλιο. Καλό θα είναι, γιατί οι δημότες μας δεν μας ακούνε τώρα για να βγάλουμε τα σώψυχά μας. Μας ακούνε για να δούνε τι γίνεται στο Δήμο και τι συμπεράσματα θα βγάλουν και πώς θα πάνε να ψηφίσουν τις εκλογές. Και, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά τα χρόνια ψηφιζόντουσαν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν έβλεπα κανέναν, πέρα από τη Λαϊκή Συσπήρωση, να ανοίγει θέματα, να βάζει θέμα για τον προϋπολογισμό, για το τεχνικό πρόγραμμα, για την καθαριότητα, για την καθημερινότητα, για τους παιδικούς σταθμούς κτλ. Παραμονές των εκλογών, όταν κάποιος θυμάται γενικώς και αορίστως καθημερινότητες, ενώ μέχρι τώρα τα ψήφιζε όλα, κάτι δεν πάει καλά. Σε ποιον αναφέρεστε? Αναφέρομαι σε όλους και... Ονώνω ήτο. Δεν θέλω να το προσωποποιήσω περισσότερο. Μισό λεπτό. Όταν λέτε αναφέρεστε σε όλους, εννοείται ότι αναφέρεστε στον Δήμαρχο Ρεθύμνου και την υποψήφια Δήμαρχο. Μα μία παράταξη, με συγχωρείτε κύριε Δασκαλάκη, μία παράταξη ήταν μέχρι χθες. Μαζί συνεργαζόντουσαν, μαζί κάναν ό,τι κάναν και στο Δήμο και στο Λιμενικό Ταμείο και δεν υπήρχε καμία αντίθεση. Τώρα να πουλάμε αντιπολιτευτισμό, ας πούμε, τις παραμονές των εκλογών, εμένα τουλάχιστον, και δεν ακούγονται και καθαρά πράγματα. Άρα να υποθέσω να φέρεστε στην κυρία Κουτσαλεδάκη που μιλάτε αντιπολιτευτικά. Βεβαίως. Δεν ακούγονται και καθαρά πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, οι αναπλάσεις ψηφίστηκαν ή δεν ψηφίστηκαν και από την κυρία Κουτσαλεδάκη? Κούμποναν ή δεν κούμποναν οι αναπλάσεις στο να δημιουργήσουν την αυλή των ξενοδόχων, την αυλή των, έτσι τουλάχιστον θεωρούμε εμείς, την αυλή των πολυκαταστημάτων και τα λοιπά, και δημιουργούσαν όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούσαν και στο κυκλοφοριακό, χωρίς να έχουν δημιουργηθεί το σχέδιο που θα αντιμετώπιζε το κυκλοφοριακό αλλιώς, με αποτέλεσμα ο κόσμος να πληρώνει τα σπασμένα. Λοιπόν, όλα αυτά βάλανε όλοι το χεράκι τους. Ή κουβεντιάζουμε τώρα για, ξέρω εγώ, το πάρκινγκ. Με το πάρκινγκ συμφωνούσαν και οι μεν και οι δε. Εμείς λέμε ότι δεν χρειάζεται πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης και ότι θα είναι ένα αρμεκτήριο που θα αρμέζει την ανάγκη του κόσμου να μετακινείται. Εσείς να υποθέσω, γιατί αυτό είναι κομμάτι της καθημερινότητας, και εγώ κινούμαι στο Ρέθυμνο και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά το Ρέθυμνο, τα παιδικά μου χρόνια όλα εκεί τα έχω ζήσει και μεταγενέστερα, η οικογένειά μου εκεί είναι. Θέλω να σας πω το εξής. Το πάρκινγκ, ας πούμε, ένα ζήτημα που και εγώ το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, και νομίζω ότι ούτε ο κύριος Μαρινάκης ούτε η κυρία Κουτσαλεδάκη θα το αμφισβητήσει, είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει το Ρέθυμνο, όπως ταλανίζει και όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Να υποθέσω ότι εσείς λέτε όχι σε ένα πάρκινγκ το οποίο θα έχει ένα κόστος για αυτόν που θα αφήνει το αυτοκίνητό του. Γιατί το πάρκινγκ μπορεί να δώσει λύση στην καρδιά μιας πόλης που ασφιχτεί από αυτοκίνητα. Όχι μόνο αυτό. Καταρχήν, πριν μπω στο ερώτημά σας, γιατί να μιλήσουμε λοιπόν αναλυτικά για το κυκλοφοριακό, ουσιαστικά αυτό υποψιάζουμε ότι ναι, θέλετε. Ναι, αντιλαμβανόμενος από τα μηνύματα των τηλεθεατών, όχι μόνο για τον Δήμο Ρεθύμνου, αλλά για όλους τους Δήμους και κυρίως για τις μεγάλες πόλεις, το κυκλοφοριακό είναι ένας τεράστιος βραχνάς για τα αστικά κέντρα της Κρήτης. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως, επιτρέψτε μου, γιατί ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, όταν ανοίγονταν ζητήματα όσον αφορά τις καθυστερήσεις με το ΚΕΓΕ, να μετατραπεί σε σχολείο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ζητήματα όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς. Να έχουμε παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά. 483 παιδιά πήρε ο Δήμος προχθές. Οι αιτήσεις όμως που έγιναν τον Ιούνι, μαζί και οι εκπρόθεσμες, γιατί εμείς παιδιά μετράμε, δεν μετράμε τυπικά πράγματα, ήταν 2.606. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι γονείς είναι σαν αμένα κάρβουνα και τραβάνε γολγοθά. 1002 τέτοια θέματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν και γι' αυτά δεν ακούμε κουβέντα. Θέλω να το δούμε το θέμα των παιδικών σταθμών, θα το δούμε. Έρχομαι στο θέμα του κυκλοφοριακού για να βοηθήσω τη ροή της συζήτησης και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε θέματα, ας πούμε, ουσίας. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι δεν θέλουν να λύσουν το κυκλοφοριακό. Θέλουν να το αξιοποιούν αφενός μεν για εις πρακτικούς λόγους, όχι αποκλειστικά για το Δήμο, και για τους επιχειρηματίες που είτε μπαίνουν ως ανάδοχοι στα πάρκινγκ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, είτε ιδρύουν δικά τους πάρκινγκ. Θέλουν να το χρησιμοποιούν επίσης ως... Αυτά τα χρήματα όμως δεν πάνε στα ταμεία του Δήμου για να αξιοποιηθούν εν συνεχεία σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών. Που έρχονται από το δικαίωμα του Δημότη, από την ανάγκη του Δημότη να μετακινείται. Αν λοιπόν αρχίσουμε σε κάθε γωνιά, γιατί αυτό έχουμε κάνει, σε κάθε γωνιά στείλουμε... Πέστε μας όμως, εσείς τα κάνετε, εσείς είστε δήμαρχος. Θα σας πω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω. Γιατί αγωνιούμε να βρεθούν λύσεις. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας τώρα και πολλά χρόνια. Ούτε μία σοβαρή πρόταση έχω ακούσει. Επειδή εδώ είμαστε. Ό,τι δεν σας αρέσει δεν είναι σοβαρό. Σας παρακαλώ, εδώ κρίνει ο κόσμος. Πείτε το εδώ δημοσίως. Αμέσως θα το πω, αλλά πείτε μου να αφήστε πρώτα να εξηγήσω τι συμβαίνει. Λοιπόν, προσπαθούν λοιπόν το κυκλοφοριακό να κουμπώσει στην εισπρακτική λογική, στη λογική των εμπορικών ομίλων, οι οποίοι θέλουν είτε έχοντας δικά τους πάρκινγκ, είτε ο Δήμος δίνοντάς τους περιθώριο απ' έξω. Είχαμε κάνει ολόκληρη φασαρία παλιότερα με τις αναπλάσεις ότι στα μικρά μαγαζιά δεν δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης, στα μεγάλα αφήνουν αυτά τα περιθώρια και μας είπανε με αυτά είναι υπερτοπικού χαρακτήρα καταστήματα. Τα θυμάστε. Για ποια λέτε τώρα. Παράδειγμα να σας πω το ΣΥΝΚΑ στην Παπαναστασίου. Λοιπόν. Είναι αυτό το κυκλοφοριακό το ΣΥΝΚΑ. Το κυκλοφοριακό λοιπόν με τις αναπλάσεις κούμπωσε ακριβώς... Μπορείτε να μισείτε το επιχειρήν. Μπορεί να τα θέλετε. Δεν μισώ κανέναν. Αλλά εσείς, αν εσείς μισείτε τον απλό δημότη, τον άνθρωπο δίπλα μας, το μπλημάκι που αναγκάστηκε εξαιτίας αυτού να κλείσει το μαγαζί του ή το άλλο που ήταν κάτω από το, από το ΙΚΑ, που επίσης έκλεισε το μαγαζί του γιατί δεν μπορούσε ένας άνθρωπος να σταματήσει 5 λεπτά να πάρει ένα κιλό κρέας να φύγει. Αυτό, όλους αυτούς τους οδήγησαν αυτά τα μέτρα με μαθηματική ακρίβεια στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα πολυκαταστήματα κτλ. Να πάμε όμως στο κομμάτι το κυκλοφοριακό, λοιπόν, κύριε. Προσπαθώ δεν να μιλήσω, αλλά δεν... Γιατί πάμε από το ένα θέμα στο άλλο και πώς καταλαβαίνετε και ο κόσμος μπερδεύεται. Όχι, κύριε Μανουσογιάννη. Και αυτό δεν το λέω μόνο για σας. Προσπαθώ να εξηγήσω τι σκοπιμότητες εξυπηρετούνται με αυτούς τους κυκλοφοριακούς. Άρα, εάν δεν φτιαχτούν πάρκινγκ σε μία πόλη, εγώ, ο Ρεθυμνιώτης που κινούμε στο Ρέθυμνο, πάω να πω λοιπόν τη λύση. Πού θα παρκάρει. Λοιπόν, πάω να πω λοιπόν τη λύση. Από χρόνια και στα λόγια η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Μαρινάκης το έχουν αποδεχτεί και η κυρία Κουτσαλεδάκη, αλλά μόνο στα λόγια. Έχουμε πει ότι το Ρέθυμνο, επειδή διαθέτει πολύ ελάχιστο οδικό δίκτυο, δεν μπορεί να δημιουργεί, υποδέχεται όλα τα ΙΧ που έρχονται στην πόλη. Πρέπει να βρούμε τρόπους λοιπόν το ΙΧ να μένει απ' έξω. Άρα ζητάτε έναν μεγαλύτερο, η πρόταση σε ένας μεγαλύτερος δαχτύλιος. Η πρόταση που... λοιπόν ήταν στις παρυφές της πόλης να δημιουργηθούν περιφερειακά πάρκινγκ και από εκεί με δωρεάν μεταφορά των ανθρώπων από και προς το κέντρο να λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό μου θυμίζει μια πρόταση εδώ του Δήμου Ηρακλείου που έχει κλειστεί το ιστορικό κέντρο. Δεν ξέρω τι έχει κάνει ο Δήμος Ηρακλείου. Αλλά περιμετρικά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Μανουσογιάννη, τις ώρες αιχμής. Ορίστε. Και ο Δήμος Ηρακλείου έχει κλείσει το ιστορικό κέντρο. Περιμετρικά όμως ξέρετε τι γίνεται τις ώρες αιχμής. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την πρόταση. Ερώτηση κάνω. Ναι, μα γιατί άμα την ολοκληρώσω μπορεί να απαντήσει το. Λοιπόν, άρα προσπαθούμε να κρατήσουμε τα ΙΧ εξωτερικά. Δεύτερον, βελτίωση της αστικής συγκοινωνίας, η οποία η ρίστο εμπαρόδο δεν ελέγχεται σήμερα ούτε από το Δήμο ούτε από την αντιπεριφέρεια του Ρεθύμνου. Έχουμε 8 χωριά στον καμπανό του Δήμου Ρεθύμνης, τα οποία είχαν συγκοινωνία 2 φορές την ημέρα, τους την κατέβασε αυθαίρετα το κτέλ, λέει ότι δεν έχει κόσμο, σε 1 φορά τη βδομάδα παρακαλώ, δηλαδή δεν έχουν συγκοινωνία οι άνθρωποι, ξεσηκώνονται. Πήγαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, εκεί φάνηκε και αποκαλύφθηκε ότι το πρόγραμμα του ΚΤΕΛ για τα δρομολόγια που θα κάνει δεν εγκρίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη στο Ρέθμνο, από τον Αντιπεριφερειάρχη στα Χανιά. Μάλιστα. Διότι το ΚΤΕΛ λέει έχει έδρα τα Χανιά. Βάλτε ακούστε μια ανωτελεία. Γιατί... Όχι, δεν ολοκληρώσα. Όχι, θα ολοκληρώσετε γιατί έτσι αλλιώς θα το κρατήσω και στο επόμενο μέρος το θέμα του κυκλοφοριακού. Αλλά επειδή ήδη έχετε πάρει περισσότερο χρόνο και θέλω να ακουστούν όλοι για να πάμε στο επόμενο μέρος και να τα δούμε το καθένα ξεχωριστά. Μία φράση ακόμα είναι να το βάλτε μία φράση, πείτε μία φράση. Λοιπόν, το τελευταίο μέτρο που προτείναμε ήταν η ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο της πόλης, η οποία έτσι αλλιώς, συγγνώμη, είναι μονίμως φρακαρισμένη, να αλλάξει και να γίνει δωρεάν υποχρεωτικά εναλλασσόμενη, να μένει ο άλλος 2 ώρες το πολύ, να φεύγει, να έρχεται το επόμενος για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη. Μάλιστα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, θα έρθω σε εσάς σε λίγο, κύριε Δήμαρχε, γιατί θέλω να πάμε στο κομμάτι ποιες είναι οι προτάσεις και στο τι έχει γίνει από εσάς ως Δημοτική Αρχή. Κυρία Κουτσαλεδάκη, άκουσα τον κύριο Μανουσογιάννη με μεγάλη προσοχή. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσείς, το είπατε και στην πρώτη σας τοποθέτηση, λέτε ναι στα πάρκινγκ και ως πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου διαχειριζόσασταν και πάρκινγκ. Όλοι γνωρίζουμε τα πάρκινγκ που υπάρχουν στο Ρέθυμνο. Είναι μία πρόταση αυτή που θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα ή χρειάζεται και κάτι άλλο στο Ρέθυμνο? Στο Ρέθυμνο, εκτός από τα περιφερειακά πάρκινγκ, δεν είναι η λύση μόνο του κυκλοφοριακού τα περιφερειακά πάρκινγκ. Συμβάλλουν πολύ. Είναι το να υπάρχει συνεχής αστική συγκοινωνία έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο κόσμος. Είναι όμως και ένα μεγάλο θέμα το λιμάνι το εμπορικό. Το εμπορικό λιμάνι το οποίο βρίσκεται στα σπλάχνα της παλιάς πόλης. Εκείνο δηλαδή που κάθε ώρα και στιγμή μπορείτε να δείτε φορτωμένα τα φορτηγά με χίδιν φορτίο, με σίδερα, με τσιμέντα, επιβαρύνουν όλη τη Σταματιουδάκη, όλη τον περιφερειακό. Αυτό λοιπόν το αγγίξαμε το θέμα, γιατί στο Λιμενικό Ταμείο μαζί με τη διοίκησή του για 9 χρόνια σχεδιάσαμε και αγγίξαμε θέματα τα οποία έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί λύση μέσω σχεδιασμού και ορίμανσης πραγμάτων. Αγγίξαμε λοιπόν τη χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να χωροθετηθεί αλλού, να διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα ένα εμπορικό λιμάνι κοντά στο Ρέθυμνο, έξω όμως από τον αστικό ιστό, και δεν εννοώ το Κουμπέ, γιατί μπορεί να υπήρχαν αυτές οι λύσεις παλαιότερα, αλλά λόγω της ανάπτυξης τώρα, από τη στιγμή που δεν έγινε τότε το λιμάνι εκεί, τώρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Κυρία Κουτσαλεδάκη, το Ρέθυμνο όμως έχει αυτόν τον πληθυσμό και αυτήν τη δυναμική για να κάνει τη λεγόμενη αποκέντρωση των υποδομών? Και τι εννοώ? Επειδή και εγώ είχα ακούσει και ακούω πολλά χρόνια για ένα νέο εμπορικό λιμάνι στην περιοχή του Κουμπέ, κάτω από τη Σοχώρα κτλ., το οποίο δεν το είδα ποτέ να οριμάζει σαν πρόταση ή να προωθείται. Αν βγάλουμε ένα λιμάνι εκτός της πόλης, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε και μια σημαντική οικονομική δυναμική εκτός της πόλης? Όταν λέω για να μπορέσει να χωροθετηθεί σε ένα άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι απορρίπτεται η εμπορικότητα. Ίσα-ίσα της δίνεις μεγαλύτερη προοπτική να αναπτυχθεί με καλύτερες προοπτικές και δυναμικά. Λόγω της θέσης της του Ρεθύμνου ανάμεσα σε όμορους δρόμους και στη μέση της Κρήτης. Άρα να υποθέσω, κύριε Κουτσαλεδάκη, ότι αυτό που λέτε εσείς είναι ότι φεύγοντας ένα λιμάνι εκτός της πόλης υπάρχει και μια ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη. Μάλιστα. Γιατί αυτό παθαίνουμε στη Λεωφόρο από το λιμάνι είναι το πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο θέμα εκτός από τα φορτηγά. Γιατί ο Δήμαρχος μπορεί να κυκλοφορεί στο Ρέθυμνο, αλλά κυκλοφορώ και εγώ και συζητώ. Και θέλω και την κριτική των ανθρώπων και θέλω και τη συζήτηση. Στη συζήτηση λοιπόν από τη μεριά που είναι τα Αγιοβασιλέματα και πέρα, στην περιοχή του Κιουλούμπαση, οι άνθρωποι που έχουν εκεί εμπορικές δραστηριότητες δεινοπαθούν. Επίσης, δεινοπαθεί και ο πολίτης, που δεν μπορεί ούτε να περπατήσει, γιατί υπάρχει κίνδυνος τόσο από τα διερχόμενα τα φορτηγά φορτωμένα, αλλά παράλληλα και όλοι όσοι ξένοι, αλλά και εμείς οι ίδιοι που επισκεπτόμαστε το ενετικό μας το λιμάνι για να καθίσουμε για φαγητό, σύννεφο, ο καπνός και η σκόνη από το χίδιν φορτίο που ξεφορτώνεται. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχουν πάρα πολλά ξενοδοχεία, τα οποία και εγώ ήμουνα μέλος στο κομμάτι της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που εγκρίναμε σε όλα τα ξενοδοχεία εσοχές για να παρκάρουν τα λεωφορεία. Ποια ξενοδοχεία τηρούν ή ποιοι οδηγοί λεωφορείων τηρούν αυτή την προϋπόθεση? Κανείς. Κυρία Κουτσαλεδάκη, για να κάνω τη συζήτηση πιο διαδραστική, συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο άκομψα, θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή έχετε πει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο θέλω να το σχολιάσει ο Δήμαρχος. Είπατε, η πρότασή σας ουσιαστικά αντιλαμβάνομαι. Να ολοκληρώσω. Πολύ γρήγορα όμως, ναι, γιατί θέλω να σταθούμε σε αυτό για να μην χαθεί στη συσσόρευση της πληροφορίας. Αυτό με το ξενοδοχείο που ποτέ δεν μπαίνουν τα λεωφορεία στην εσοχή. Και ένα δεύτερο είναι οι ώρες φορτοεκφόρτωσης. Οι ώρες φορτοεκφόρτωσης σε ολόκληρη την πόλη δεν έχει να κάνει μόνο με περιφερειακό, δεν έχει να κάνει μόνο με λιμενική ζώνη. Έχει μια ενιαία αντιμετώπιση που θα πρέπει με κουτάκια, με κανόνες, με όρους να μπορούμε να πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να εθελοτυφλούμε όταν υπάρχει συνεχόμενο ωράριο φορτοεκφορτώσεων, ασύστολα, σε όλη την πόλη, οποιαδήποτε ώρα και στιγμή είναι μία ή ώρα. Βοηθήστε με λίγο για να συντονίσω τη συζήτηση και να είμαι και σωστός απέναντι σε όλους τους συνομιλητές σας. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι η πρόταση σας, μια σημαντική πρόταση που θέτεται είναι ότι αν φύγει το εμπορικό λιμάνι του Ρεθύμνου, το λιμάνι του Ρεθύμνου εκτός του αστικού ιστού, θα μπορούσε να ελαφρύνει πάρα πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Αυτό... είναι εκτός του αστικού εστού εκεί που λέει η Κουτσαλεδάκη. Να φύγει τέλος πάνω το κομμάτι που υπάρχει δραστηριότητα και τουριστική. Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Μαρινάκη. Θέλετε να μιλάμε με όρους σοβαρότητας ή να αυτοσχεδιάζουμε απόψε? Αυτό λοιπόν είναι αντικείμενο μιας προμελέτης που εξασφάλισε το Λιμενικό Ταμείο διαχειρός Μαρίνου Ρουσιά και μπορεί τώρα να διερευνηθεί η δυνατότητα. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή το μεγάλο έργο του ΒΟΑΚ, που θα κάνει τη Σούδα Ρέθυμνο 20-25 λεπτά. Όταν έχουμε δυτικά του Ρεθύμνου την Γνωσό της Παλαιοντολογίας, μέχρι το Γεράνι. Όταν ετοιμαζόμαστε να κάνουμε εκεί καταδυτικό κέντρο. Όταν αναπτύσσεται το σπήλο του Γερανίου με έργο που αυτή τη στιγμή εκτελείται. Μπορούμε να σκεφτούμε σοβαρά ότι ένα κράτος θα διαθέσει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για μια τέτοια υποδομή? Βλέπω την ανάγκη να γίνει ένα εμπορικό λιμάνι από Ανατολάς προς την Περιά, πέρα από το Λατζιμά, που θα είναι και η βιομηχανική μας ζώνη εκ των πραγμάτων. Έχουν εγκατασταθεί δεκάδες σοβαρών επιχειρήσεων. Το Ηράκλειο θέλει να κλωτσίσει το εμπορικό του λιμάνι από τα πόδια του Δυτικού. Και στο Ηράκλειο δημιουργεί προβλήματα, όπως δημιουργεί και στο Ρέθυμνο, αλλά δεν είναι αυτό το, δεν είναι αυτό το κυκλοφοριακό μας. Το κυκλοφοριακό είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα δομικό. Ερωτήθην προημερών σε μια ραδιοφωνική εκπομπή αν είναι θέμα καθημερινότητας. Είπα όχι, δεν είναι καθημερινότητα το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό είναι δομικό, πολυσύνθετο πρόβλημα που έχει πολλές παραμέτρους και οι λύσεις είναι συγκεκριμένες. Θα βάλτε μια ανωτελεία. Θα πάρω το λόγο αμέσως μετά. Θα βάλτε μια ανωτελεία γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή δίνω το λόγο σε εσάς, κύριε Μαρινάκη. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε εδώ στην τηλεμαχία του Ρεθύμνου. Οι τρεις υποψήφοι δήμαρχοι του Ρεθύμνου, ο κύριος Μαρινάκης, η κυρία Κουτσαλεδάκη και ο κύριος Μανουσογιάννης, μιλούν για την καθημερινότητα του Ρεθύμνου, καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις και προσπαθούν να πείσουν εσάς, τους Ρεθυμιώτες, τις γυναίκες και τους άντρες, που στις 8 Οκτώβρη, όπως όλοι οι Έλληνες, θα διεκδικήσουν μια νέα δημοτική αρχή. Θα επιλέξουν τους δικούς τους τοπικούς άρχοντες. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρινάκη, επειδή σας διέκοψα νωρίτερα. Ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Κουτσαλεδάκη όσον αφορά το κομμάτι του κυκλοφοριακού. Ακούσαμε και τους προβληματισμούς του κυρίου Μανουσογιάννη. Ο λόγος σε εσάς. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το κυκλοφοριακό είναι δομικό θέμα. Με πάρα πολλούς παραμέτρους. Τι γίνεται, ποιος προκαλεί το κυκλοφοριακό? Η τεράστια οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του τόπου. Όταν έχεις μία πόλη η οποία έχει στην ουσία τρεις παράλληλους δρόμους. Και ο τρίτος μπαίνει στην παλιά πόλη όπου υπάρχει δαχτύλιος και μάλιστα και απαγόρευση κυκλοφορίας και καλώς. Αναφέρεστε στο παραλιακό κομμάτι. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε συγκεκριμένη ώρα ζήτησης κυκλοφορίας υπάρχει πρόβλημα. Και ξέρουμε όλοι. Άλλωστε το Ρέθυμνο πρωτοπορεί, έχει ένα σύστημα με 11 θερμικές κάμερες που μπορεί σε πραγματικό χρόνο η τροχέα όχι μόνο σήμερα να δει πώς είναι η κυκλοφορία, αλλά και διαχρονικά για να κάνει σχεδιασμό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτός ο σχεδιασμός. Και αύριο μάλιστα έχω μια συνάντηση με τον κύριο αστυνομικό διευθυντή που είναι εξαιρετικός και νομίζω ότι θα βρούμε λύσεις. Νομίζω με πολύ απλές παρεμβάσεις μπορούμε να ρυθμίσουμε. Ούτε τους δρόμους μπορούμε να κάνουμε διόροφους, ούτε να αλλάξουμε νοοτροπίες κατοίκων. Κύριε Δήμαρχε, τους καλοκαιρινούς μήνες, το κομμάτι της παλιάς πόλης, γιατί γνωρίζουμε ότι το κομμάτι της Προκυμαίας κλείνει μια συγκεκριμένη ώρα, όμως μέσα στην παλιά πόλη υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που είναι, είναι σε χρήση και τις ώρες που δεν υπάρχει ο δακτύλιος. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας πιο γενικευμένος δακτύλιος. Ας πούμε, το κομμάτι της Αρκαδίου είναι ένα κομμάτι που έχει αποδείξει ότι η εμπορικότητά της ανέβηκε από τη στιγμή που υπήρξε δακτύλιος. Μα είναι δακτύλιος. Ναι, θα μπορούσε να υπάρξει περισσότερη ώρα ή να κλείνει τους θερινούς μήνες από το πρωί αυτή η περιοχή. Μα και τώρα λειτουργεί μόνο το πρωί για τη φορτοεκφόρτωση. Δεν είναι ακριβές ότι είναι άναρχη. Η φορτοεκφόρτωση είναι άναρχη στη Νέα Πόλη. Αναφέρομαι και το κομμάτι της Προκυμαίας. Κοιτάτε, στην παραλία το πρωί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι ελάχιστη, αν θέλετε, ελάχιστα τα φορτία επί του κυκλοφοριακού. Εμείς έχουμε θέμα στη Λεωφόρο Κουντουριώτου και στη Μοάτσου. Γιατί δεν κάνουμε και εναλλακτικές διαδρομές. Δηλαδή, εγώ σήμερα είπα γιατί να πάω μέσω της Λεωφόρου Κουντουριώτου και να μην πάω μέσω Κριάρη και να κατέβω από πάνω για να πάω στο Δημαρχείο. Και ήταν μια χαρά η επιλογή μου. Δεν έχουμε μάθει ακόμα να ξεκλειδώνουμε τις δυνατότητες της πόλης. Αλλά κοιτάτε, επειδή άκουσα διάφορες αποσπασματικές προτάσεις, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αντίληψη που έχουμε και ως πολίτες. Στην Ευρώπη, όπου και η κυρία Κουτσαλεδάκη επισκέπτηκε μάλιστα πολύ συχνά, διότι έχει άλλες δραστηριότητες, αλλά και ο κύριος Μανουσογιάννης θα γνωρίζει, τα μεγάλα ιστορικά κέντρα κλείνουν. Το ΣΒΑ που έχουμε κάνει στο Ρέθυμνο έχει διάφορα στάδια, τα οποία είναι θέμα πόσο γενναίοι είμαστε να τα ελοπίσουμε σε 3, σε 5 ή σε 10 χρόνια. Τι κάνουμε όμως εντωμεταξύ? Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την οριζόντια κυκλοφορία των γειτονιών. Ήδη έχουν γίνει κάποιες σημαντικές παρεμβάσεις και ενώσαμε με την οδό Αριστοτέλους την οδό Αγίου Ιωάννου. Στην οδό Αγίου Ιωάννου κάνουμε συνέχεια, αγοράζουμε γη για να κάνουμε μια διάνοιξη, να φτάσουμε μέχρι το Ρισβάν Μετόχη, να ανοίξουμε μια περιοχή που εκεί πραγματικά είναι και θέμα και πολιτικής προστασίας. Από εκεί πάλι έχουμε κάνει συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες, την οικογένεια Χομπίτη, για να πάμε μέχρι την οδό Ασκούτσι. Κάτι που μέχρι τώρα είναι κλειστό. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια επικοινωνία γειτονιών. Πάμε στους οικισμούς, κάπου που εμείς φταίμε, δεν το έχουμε επικοινωνήσει, με ένα τρομακτικό αγροτικό υποτίθεται δίκτυο, το οποίο είναι καλύτερο από το ΒΟΑΚ, ενώσαμε τα χωριά του Βρύσινα με τον Αγιοβασιλιώτικο και από εκεί δια του νέου δρόμου του Καστέλου φτάνουμε μέχρι τον Πρινέ. Άρα ενώσαμε Φωκά, Ρέθυμνο και πάμε πέρα. Και δεν χρειάζεται ο Ρεθυμιώτης που δουλεύει στη Νότια Κρήτη ή που θέλει να πάει εκεί να κατεβεί οπωσδήποτε στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν θέματα που νομίζω ότι η πίεση του ΒΟΑΚ και ο σχεδιασμός που έχει γίνει, που φαντάζομαι θα μας απασχολήσει στη συζήτηση, στη συνέχεια θα αναγκαστεί και η κυβέρνηση αυτά που τα έκανε με πολύ αργά βήματα μέχρι τώρα να τα επισπεύσει. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή θες... Βέβαια, αυτά που λέει ο κ. Μανουσογιάννης περί δωρεάν μετακίνησης και περιφερειακά πάρκινγκ, εμείς στο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας τα έχουμε ζητήσει. Το ένα οικόπεδο είναι η ιδιοκτησία Φραγάκη που έχουμε αγοράσει στα Δήμος Ρεθύμνης επί των ημερών μου και το άλλο είναι στην είσοδο της πόλης από το Σπήλι. Ανατολικά έχουν ήδη εξαιρετική αστική συγκοινωνία. Την οτροπία να τη χρησιμοποιούμε δεν έχουμε. Μάλιστα. Και κυρίως δεν έχουμε χώρο να κάνουμε περιφερειακά πάρκινγκ. Ολοκληρώστε, κύριε Δήμαρχη. Λοιπόν, Θέλω να πάμε σε ένα ερώτημα που είναι κοινό και για τους τρεις. Θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μανουσογιάννη. Πριν φύγουμε από αυτό. Ναι, κυρία Κουτσαλεδάκη. Πολύ γρήγορα. Θα προσθέσω κάτι. Πολύ γρήγορα, λοιπόν, να πω για τον περιφερειακό, τον περιβόητο περιφερειακό, αυτόν που δεν έχουμε αξιωθεί 20 χρόνια να τον κατασκευάσουμε, αυτόν που το 9 ήταν υψηλά στην ατζέντα της ιεράρχησης των αναγκών του Ρεθύμνου και το 2015 έπεσε πολύ χαμηλά για να έρθει μια πλημμύρα και μια θεομηνία και μια πυρκαγιά να εγκλωβιστούμε και από εκεί και μετά η αναγκαιότητά του να είναι τόσο σοβαρή ώστε και επιτακτική ταυτόχρονα. Πρέπει να πω ως προς το λιμάνι, ως προς το εμπορικό λιμάνι, γιατί είπε ο κ. Μαρινάκης κάτι, μέσα στην προμελέτη που υπόθηκε στη διερεύνηση χωροθέτησης υπήρξαν δύο θέσεις. Η μία ήταν αυτή που περιέγραψε και που φυσικά δεν πρόκειται να γίνει από εκείνη την πλευρά. Η δεύτερη ήταν στη Σκεπαστή, η οποία περιγράφεται και μάλιστα παίρνει και μπόνους, όχι από εμάς, όχι από τη δίκηση του Λιμενικού Ταμείου. Σκεπαστή Δήμου Μυλοποτάμου, δηλαδή, κυρία Κουτσαλεδάκη. Βέβαια, από αρμόδιους, γιατί εκεί ευνοεί και η ακτογραμμή, ευνοεί και οι μελέτες που έγιναν ακτομηχανικής, ευνοεί και οι άνεμοι, οτιδήποτε. Ο βυθός είναι πολύ πιο ευνοϊκός στην περιοχή εκεί της Σκεπαστής και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε εκείνη την πλευρά, εκτός από τουριστικές βέβαια εγκαταστάσεις, γίνονται και εγκαταστάσεις, εργοστάσια δηλαδή, με αλεύρι, διάφορα εργοστάσια τα οποία υπάρχουν από εκείνη την περιοχή, αποτέλεσμα βέβαια της έλλειψης χρήσεων γης που μέχρι τώρα δεν καταφέραμε να τα αγγίξουμε και που περιμένουμε τα τούκου σου για να μπορέσουμε κάτι. Η κυρία Κουτσαλεδάκη ακολουθεί τη μέθοδο της σκόνης μέσα από τη Χαραμάδα. Ας μας πει λοιπόν πότε εγκρίθηκαν τα περιβαλλοντολογικά του περιφερειακού δρόμου και ποιου περιφερειακού δρόμου. Ας μας απαντήσει. Πότε εγκρίθηκαν τα περιφερειακού και αν ξέρετε ως υπεύθυνη διαχειρίστρια μεγάλων προγραμμάτων, ναι, πώς μπορεί να κάνεις περιφερειακό δρόμο αν δεν έχεις έγκριση περιβαλλοντολογικών. Μπορείς να κάνεις έργο χωρίς έγκριση. Εγώ, ξέρετε πότε δόθηκε αυτή η έγκριση. Μα απαντήστε μας επιτέλους κάτι. Μην μιλάμε τώρα τι μας γράφουν και τι μας λένε. Πείτε μου, η έγκριση των περιβαλλοντολογικών πότε δόθηκε. Πότε δόθηκε. Τα ζούμε, Δήμαρχε. Αφήστε τώρα αυτά που ξέρετε. Τα ζούμε, κύριε Μαρινάκη, τα ζούμε. Θα μας προστατεύσει το διάλογο. Θα μας πει πότε εγκρίθηκαν τα περιβαλλοντολογικά και πιανού κομματιού του περιφερειακού δρόμου. Για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Να δώσουμε τον χρόνο στην κυρία Κουτσαλεδάκη να απαντήσει. Ναι, κυρία Κουτσαλεδάκη. Η αξιολόγηση του περιφερειακού, του συγκεκριμένου περιφερειακού ήταν αναγκαιότητα το 2015. Μα ποια αξιολόγηση? Εγώ λέω πότε εγκρίθηκαν τα περιβαλλοντολογικά. Μετά από την αναγκαιότητα αυτή της έλλειψης, το γεγονός ότι εγκλωβιστήκαμε στην πυρκαγιά τότε, αλλά παράλληλα και τώρα σε άλλες περιπτώσεις ξέρετε με θλίψη να μην ξέρετε κανένα έλλειψη, θέμα δηλαδή, και να εμφανίζεστε ότι είστε και τιμητής. Πείτε μας πότε εγκρίθηκαν τα περιβαλλοντολογικά. Πείτε μας ποιος διαχειριζόταν την υπόθεση του περιφερειακού δρόμου. Πείτε μας ποιος έκανε τις παρεμβάσεις και διορθώθηκε ο περιφερειακός δρόμος που προέβλεπε τυχεία 15 μέτρων. Και για το υπερηκτικό σας ύφος, έτσι. Αφήστε τώρα αυτά τώρα τα ύφος. Πείτε μας κάτι που να το ξέρετε για να μην σας το γράφουν τώρα. Πείτε μας κάτι. Ο πολίτης του Ρεθύμνου είναι ότι εκτός από τα βραβεία βιώσιμης κινητικότητας θα πρέπει να το νιώσει και στην ίδια του την καθημερινότητα. Πείτε μας την απάντηση. Και σας κάνω μια ερώτηση. Είστε μαθητής και δεν απαντάτε σε καμιά ερώτηση. Αν ήμουν δάσκαλος, κύριε Μαρινάκη, να ολοκληρώσω. Αυτό είναι η διαβίωσή μας και περιφρουρημένη στις βασικές αρχές της καθημερινότητας. Αυτό και μόνο αρκεί. Μπορώ κάτι να σημειώσω. Μπορείτε, κύριε Μανουσογιάννη. Λοιπόν, πρώτον, ο ΒΟΑΚ θα δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στην κυκλοφορία. Έτσι, όχι. Μια πλευρά του ΒΟΑΚ βάζω. Είναι το επόμενο μου ερώτημα. Ναι, απλώς θέλω, επειδή μιλάμε για το κυκλοφοριακό, να επισημάνω. Μα μην φύγουμε από τον περιφερειακό δρόμο. Δεν θα φύγω. Κάναμε προεκλογικό αγώνα την προηγούμενη τετραετία, συμφωνώντας μαζί μου, κύριε Κουτσαλεδάκη, αυτά που έλεγα. Και τώρα ξαναγυρνάμε εκεί, αγνοώντας βασικά θέματα. Προσπαθώ τόση ώρα να μην παρεμβαίνω για να μπορείτε να συζητάτε. Τα οικογενειακά. Εγώ θα σας πω. Για πείτε μας εσείς. Λοιπόν, επιτρέψτε μου όμως να τελειώσω. Βεβαίως. Ο ΒΟΑΚ λοιπόν βάζει επιτακτικά το ζήτημα του περιφερειακού δρόμου, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΒΟΑΚ χρησιμοποιείται ως περιφερειακός δρόμος. Και αυτό ήταν και στις τρεις μεγάλες πόλεις. Μπράβο, της Κρήτης. Ήταν μια παράμετρος. Λιγότερο στα Χανιά. Λιγότερο στα Χανιά. Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Μπράβο που τους δώσατε την έγκριση όμως να τον περάσουν από εκεί. Καθόλου έγκριση. Καλά τώρα. Μα δεν έχετε καν διαβάσει. Με συγχωρείτε. Στο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουν, δεν ξέρω. Ποιο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα. Λοιπόν, άστε να τελειώσω τώρα. Τελειώστε, τελειώστε. Στο ΒΟΑΚ, ο ΒΟΑΚ λοιπόν έτσι όπως σχεδιάζεται θα είναι θηλιά για το Ρέθυμνο και θα δημιουργήσει τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Δεν θα μπορεί να κουνιέται άνθρωπος, γιατί όλη αυτή η κίνηση που γίνεται από το ΒΟΑΚ θα μεταφερθεί μέσα στην πόλη. Άρα είναι απαραίτητος ο περιφερειακός δρόμος. Η τελευταία συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία αυτή συζήτηση η κυβέρνηση δεν ήταν καθόλου ξεκάθαρη όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του έργου. Αποδέχτηκαν να προχωρήσει τμηματικά. Εμείς εκφράζουμε έντονες ανησυχίες ότι δεν σκοπεύουν να το προχωρήσουν γιατί θέλουν να εισπράττουν στο ΒΟΑΚ τις αστικές μετακινήσεις και το έχουν πει, γι' αυτό το βάζουν και εκεί. Άρα λοιπόν ένας περιφερειακός θα δημιουργεί αντίπραξη στους αναδόχους του ΒΟΑΚ και μάλιστα θα έχουν πρόβλημα. Επειδή, λοιπόν... Και αυτό επισημαίνουμε, υπάρχει ανοχή απέναντι σε αυτή την καθυστέρηση της κυβέρνησης και από τον κύριο Μαρινάκη και από τον κύριο Κουτσαλεδάκη και θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται ο κόσμος να παλέψει πριν λειτουργήσει οτιδήποτε στο ΒΟΑΚ, να υπάρχει ο περιφερειακός από τον κόμβο του Αμαρίου μέχρι τον κόμβο του Ατσιποπούλου, χωρίς μέτρο παρακάτω. Πολύ γρήγορα θα δώσω το λόγο και στον κύριο Μαρινάκη και στην κυρία Κουτσαλεδάκη να σχολιάσουν αυτή την πρόταση. Θέλω όμως πολύ γρήγορη απάντηση, κύριε Μαρινάκη και κυρία Κουτσαλεδάκη. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη. Το θέμα του ΒΟΑΚ, του περιφερειακού μάλλον, καρκινοβατούσε, διότι ήταν στα Υπουργεία σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Όταν ανέλαβε υφυπουργός υποδομών ο κύριος Κεφαλογιάννης, τότε πληρώθηκαν οι μελετητές και οι μελέτες αυτές, οι περιβαλλοντικές, εγκρίθηκαν μόλις τον προηγούμενο Οκτώβρη. Πώς να ανοιχτεί λοιπόν ένας δρόμος που δεν έχει ούτε καν τα περιβαλλοντικά, χώρια που θέλει από 20 έως 30 εκατομμύρια αναλόγως των απαλωτριώσεων. Δεύτερον, είπε κάτι ο κ. Μανουσογιάννης που εγώ το έλεγα και για μαλλιά στη γλώσσα μου και την προηγούμενη περίοδο. Τι περιφερειακός δρόμος είναι αυτός που ξεκινάει από το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, δηλαδή από το παλιό πανεπιστήμιο που είχαμε στα Περβόλια και κατέληγε στη Θεοτοκοπούλου κάνοντας ένα πι. Δηλαδή θα σκότωνε τη μεγαλύτερη και πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά του Ρεθύμνου. Ήταν εγκληματικό αυτό. Το κάνανε για λόγους οικονομίας. Τώρα που ήρθε ο περιφερειακός δρόμος και νομίζω και ο Μανουσογιάννη ότι μπορείτε να είστε κι εσείς αντιπολιτευόμενος, αλλά πρέπει να θυμηθείτε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγώ σήκωσα το θέμα και αρνήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά ακολουθώντας την εισήγησή μου να εγκρίνει την πρόταση του Υπουργείου, ενώ η καταγεγραμμένη εισήγηση του αρμοδίου αντιπεριφερειάρχη πρόβλεπε να αποδεχθούμε ένα τόμο, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Να αποδεχθούμε την πρόταση της κυβέρνησης, αλλά με επιφυλάξεις. Εγώ είπα τέρμα η καλοπιστία. Διότι και στο Δυτικό Ρέθυμνο κάναμε κάτι ανάλογο και δεν έγινε καμία διόρθωση. Αναγκαστήκανε λοιπόν ερχόμενοι να βάλουν προαπαιτούμενο αυτής της χάραξης τον περιφερειακό δρόμο από τον κόμβο Αμαρίου και να φτάσει μέχρι τον κόμβο Σπηλίου ή την Πακίου, όπως το λένε αυτοί. Στο ύψος του Μασταμπά στο Ρέθυμνο. Ακριβώς, γιατί το άλλο κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι αυτοί που τον μελέτησαν τον περιφερειακό δρόμο, μάλλον στη Σελήνη κατοικούσαν και όχι στο Ρέθυμνο. Κυρία Κουτσαλεδάκη, ένα σύντομο σχόλιο και από εσάς αυτά που είπε ο κύριος Μανουσογιάννης όσον αφορά τον περιφερειακό. Και αντιλαμβανόμενος αυτά που είπατε, εγώ βλέπω ότι έχετε μια κοινή γραμμή με τον Δήμαρχο σε αυτό. Έχω δίκιο όμως, γιατί εγώ είπα μέχρι τα Ατσιπόπουλο. Μέχρι τον κόμμα Ατσιποπούλου. Εκεί δεν μπορεί να πάει και το ξέρετε. Μην ζητάμε τα δύνατα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, ο λόγος εσάς. Ναι, λοιπόν, εγώ ευχαριστώ. Να πούμε ότι γενικώς ο Δήμος και η Περιφέρεια είναι οι μεγάλοι φορείς οι οποίοι αγκαλιάζουν θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, αφορούν το κυκλοφοριακό, αφορούν τα μεγάλα ζητήματα μιας ευνομούμενης πόλης που στα θέματα βρίσκει σύμπνοια. Βρίσκει σύμπνοια για να μπορέσει να διεκδικήσει μεγάλα. Και ο περιφερειακός είναι ένα μεγάλο θέμα, όπου οποιοδήποτε και αν ήταν άλλος στα χρόνια που ήδη είναι στα πράγματα, στα δημοτικά, θα μπορούσε να το έχει καταφέρει. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί και πάει στα Υπουργεία και φέρνει χρηματοδοτήσεις. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο ζήτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μπορούσε να το έχει καταφέρει. Και το 2022 πέρασαν τα περιβαλλοντικά και τότε. Ζελδάκη που τις αγνοείτε, όλοι, γιατί είχατε μπει μόνο στο καβούκι του Λιμενικού Ταμείου και δεν συμμετέχατε στα υπόλοιπα. Αυτά που έλεγε, τι κάνει ο Δήμαρχος και τι διεκδικήσεις κάνει. Πράγμα που το 2022 με την καταστροφή αυτή, με την πυρκαγιά που ευτυχώς δεν εκτρινήσαμε ανθρώπινες ζωές. Καμία σχέση δεν έχει πυρκαγιά. Ο κύριος Κεφαλογιάννης απλώς επιτέλους πλήρωσε τους μελετητές. Η αναγκαιότητα ήταν. Καμία σχέση. Μα γιατί μπερδεύεται τα πράγματα. Έπρεπε να βρούμε μια και μοναδική στιγμή για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα αξιολογήσουμε όπως πρέπει. Καλά. Και κάτι άλλο. Επειδή οι αρμοδιότητες μερικές φορές ο κύριος Μαρινάκης είναι εκείνος ο οποίος έχει αναλάβει και το κομμάτι της πολεοδομίας, έχει αναλάβει και το κομμάτι της ΔΕΙΑ, τώρα ανέλαβε και το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο και σαν πρόεδρος, είναι και, είναι και πρόεδρος στην ΔΕΙΑ όλης της χώρας. Κάνει πολλά πράγματα, τα οποία δείχνουν τι, δείχνουν ότι δεν έχει πολύ εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που έχει δίπλα του, που επιμελείται δηλαδή... Έχω μια σχέση με τη ΔΕΙΑ, δεν θύμνεις εγώ. Επιμέρους θέματα... Ήσασταν μέλος. Έχω πάει ποτέ σε κανένα συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ. Είναι ντροπή. Εσείς είστε μέλος συμβουλίου και δεν παραιτηθήκατε καν ενώ κάνετε αντιπολίτευση. Όπως δεν παραιτηθήκατε από καμία επιτροπή και δείχνετε τη θεσμική σας προσήλωση στο να έχετε θεσούλες που δεν τις τιμάτε. Καταλάβατε ποια είναι η διαφορά μας. Εγώ πήγα μία φορά σε. Κοιτάξτε, κύριε Ξενεδάκη, μην νομίζετε πως θα δοξαστείτε κρυπτόμενοι, ούτε καθόμαστε στο σαλονάκι σας. Θα μας πείτε εδώ. Όχι, όχι, τι να τσακωθούμε. Δεν τσακώνουμε εγώ. Εξηγώ στον κόσμο ότι δεν μπορεί να τον παραπλανεί κανείς. Πότε πήγα σε συμβούλιο της ΔΕΙΑΡ, πείτε μία φορά. Μία φορά πείτε μου. Έχω πάει και σας συμβούλιο. Εγώ αν πήγα μία φορά εγώ. Γιατί ο κύριος γνώμονας ήταν η ποσόσταση που έπρεπε να έχετε στις διάφορες υπηρεσίες. Μα τι λέτε τώρα, αυτό λέτε. Δεν γίναν όλες οι γυναίκες του συνδυασμού, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι. Γίνατε πρόεδρος του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου για να λύσετε τα θέματα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου που εγώ είχα σε εκκρεμότητα. Δεν φοβάμαι. Ούτως ή άλλως ποτέ δεν φοβήθηκα. Μα τι λέτε τώρα. Να σας πω κάτι. Εκθέσεις ιδεών, διαβάζετε. Ακούστε και το Ζελδάκη. Είναι γνωστή δεν έχετε η ικανότητα και η μη ικανότητα του καθενός μας. Αλήθεια τους ανθρώπους που ήταν και θα πρέπει σας να έχετε καλύτερο είτε μέτρο αξιοσύνης. Είτε στην τεχνική υπηρεσία, είτε στην οικονομική, είτε στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο πολίτης μπορείτε είναι αυτός ο οποίος... Μπορείτε να μας φέρετε τις εισηγήσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο επί 9 χρόνια. Να μας τις φέρετε αύριο, να τις δούμε τις προτάσεις σας. Γιατί σας είπε κάτι ο κ. Μανουσογιάννης. Δεν λέει ψέματα. Φέρτε μας τις υγείες σας. Φέρτε μας τα θέματα που θέσατε και τα αποκλείσαμε. Φέρτε μας, παρακαλώ. Και όταν το 2014 πρώτη φορά ήμουνα δημοτικός σύμβουλος από την ενότητα του Αρκαδίου και προσπαθούσαμε να σας πούμε θέματα και προβλήματα της ενότητάς μας. Το μόνο που εισπράταμε ήταν πάλι για το Δήμο, πάλι για την ενότητα με τόσα χρέη, θα μας πείτε. Είπα το ίδιο πράγμα. Σε μια ενότητα που εκεί κατέβαινα και εγώ τώρα, και τόσοι άλλοι. Κάντε παράλληλους διαλόγους. Σας είπα εγώ τίποτα για χρέη. Κυρία Κουτσαλεδάκη και κύριε Μαρινάκη, εγώ σας άφησα τόση ώρα να κάνετε. Μα δεν μπορεί να παραβιάζει τους κανόνες του διαλόγου. Εκείνη κάνει παράλληλο μονόλογο. Μισό λεπτό. Κύριε Μαρινάκη, αυτή τη στιγμή γίνεται ένας διάλογος μεταξύ σας και νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Εγώ θέλω λίγο να βοηθήσω σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να το κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα, κυρία Κουτσαλεδάκη. Έχουμε φάει ήδη πάρα πολύ χρόνο και θέλω να θέσω ένα ερώτημα και προς τους τρεις. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μανουσογιάννη, θα έρθω σε εσάς και θα κλείσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Ένα ερώτημα που βλέπω ότι από την αρχή της εκπομπής έρχεται εδώ στους τρόπους επικοινωνίας που έχουμε και τους βλέπουν και συχνά πυκνά οι τηλεθεατές. Ώρα Αιχμής στην Κρήτη TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης@krititv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιατί εδώ όλες τις εκπομπές στην Κρήτη TV είναι ζωντανές. Αυτό να το υπογραμμίσουμε. Έρχομαι σε ένα κοινό ερώτημα. Θα το κάνω μία φορά και θέλω να μου απαντήσετε πολύ γρήγορα και οι τρεις. Κύριε Μανουσογιάννη, οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας από το Ρέθυμνο, θέτουν ένα μεγάλο ερώτημα που νομίζω θα απασχολήσει την επόμενη πενταετία το Δήμο. Νέα χάραξη στον κρητικό αυτοκινητόδρομο και μια περιοχή που είναι υπό αμφισβήτηση και έχει να κάνει την περιοχή του Εσταυρωμένου, την περιοχή στο Σφακάκι και όλη αυτή τη μεγάλη ευθεία λίγο πριν τον κόμβο των Μυσηρίων. Με βάση λοιπόν τη χάραξη, εκεί πρέπει να γίνει μια τεράστια τομή, πρέπει να γίνει μια τεράστια παρέμβαση. Πολύ γρήγορα, εδώ θα είμαι πολύ αυστηρός με τον χρόνο και με τους τρεις. Ποια είναι η πρότασή σας? Θα επιτρέψετε κάτι τέτοιο? Θεωρείτε ότι Αυτό θα μπορούσε να την άξιζε στον αέρα τον κρητικό αυτοκινητόδρομο. Ποια παρέμβαση εννοείται ακριβώς? Ότι θα επιτρέψετε να υπάρξει αυτή η νέα χάρεξη που ουσιαστικά θα πατήσει πάνω σε αστικό ιστό. Πάνω σε καλλιέργειες, σε εκτάσεις, σε σπίτια, σε καταστήματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Καταρχήν, από όλο το σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, ο κόσμος πρέπει να βγάλει συμπεράσματα. Διότι, να το πω μόνο, δεν θα το αναλύσω. Τόσα χρόνια σκοτώνεται στο ΒΟΑΚ. Είναι μια κοιλάδα των τεμπών ο ΒΟΑΚ και μεγαλύτερη. Και μόνο τώρα θυμήθηκαν ότι πρέπει να προχωρήσει να γίνει, όχι για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, αλλά γιατί αυτοί οι οποίοι θέλουν να βγάζουν χρήματα, είτε έχουν να κάνουν με τις μεταφορές, είτε με τον... δεν εξυπηρετούνται πλέον. Μη με κάνετε όμως τώρα να γίνω κακός, γιατί μου είστε εξαιρετικά συμπαθείς. Είπα ξεκάθαρα και στους τρεις, αυτό αφορά και τους τρεις, ότι θέλω μια γρήγορη απάντηση. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο ΒΟΑΚ λοιπόν, για να μπορέσει να κουμπώσει σε αυτούς τους σχεδιασμούς, να τον κάνουν και να τον πληρώνει ο κόσμος, ενώ θα βγάζουν άλλοι από αυτό, ήθελα να είναι δίπλα ακριβώς στις πόλεις και στις τρεις πόλεις. Εγώ μάλιστα, έχοντας αυτή την ενημέρωση, έθεσα θέμα, το κάνουν για τα διόδια. Ο κύριος Δήμαρχος τότε και η κυρία Κουτσαλεδάκη δεν μιλούσαν, μάλιστα ο Δήμαρχος μου είπε είμαι εκτός θέματος. Λοιπόν, δεν ήμουν καθόλου εκτός θέματος, ήμουν στην ουσία του θέματος. Επειδή ακριβώς... Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις με τον ΒΟΑΚ. Έχει σχέση αυτό με αυτό που λέτε? Μα δεν συζητούσαμε πια άλλο πράγμα. Κάθε φορά που έμπαινε στο Δημοτικό Συμβούλιο και, στην Περιφέρεια και στο Δήμο θέμα ΒΟΑΚ, είχε πάντα περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Απαγορεύεται να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Άρα, να πάμε λίγο to the point, κύριε Μανουσογιάννη. Τώρα θα γίνω λίγο πιο αυστηρός. Εσείς τι λέτε, πρέπει να γίνει αυτή η χάραξη? Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει γεωγραφικά ο χάρτης του Ρεθύμνου. Καταψηφίσαμε αυτό το σχεδιασμό που θέλει το ΒΟΑΚ να είναι θηλιά και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και στα Χανιά. Λοιπόν, αυτό το σχεδιασμό είμαστε οι μόνοι που τον καταψηφίσαμε. Απαντήσατε. Κυρία Κουτσαλεδάκη, εσείς, η πρόταση της δικής σας παράταξης. Θεωρώ ότι η μικροπολιτική όσον αφορά το ΒΟΑΚ δεν μπορούμε να κάνουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ένα έργο το οποίο το έχει ανάγκη το Ρέθυμνο και που δεν έχει και πύλη εισόδου. Πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει με σημειακές βέβαια παρεμβάσεις, βελτιώσεις που επιχειρήσαμε σαν ΤΕΕ. Λέω σαν ΤΕΕ επιχειρήσαμε γιατί σαν πολιτικός μηχανικός συμμετείχα και στις συναντήσεις αυτές που κάναμε και με συναδέλφους και έχουν περάσει, έχουν γίνει δεχτές. Επιχειρήσαμε να γίνει μια βελτιωτική πρόταση η οποία βέβαια δεν έτυχε καλής έννοιας από το Υπουργείο, όμως με τις σημειακές βελτιώσεις θεωρώ ότι όσο το δυνατόν καλύτερα θα μπορέσει να γίνει και με υπευθυνότητα πια να σταματήσουμε σε αυτό το μεγάλο έργο που θα σώσει ανθρώπινες ζωές, που θα διασυνδέσει τις πόλεις μας, που θα ευνοήσει πολύ την εμπορικότητα, το τουριστικό κομμάτι αλλά και την ίδια ασφάλεια της ζωής μας. Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη. Εξ αρχής ήμουν θεσμικός στο θέμα αυτό. Εγώ δεν έκανα διαδηλώσεις και πανηγύρια με τους τοπικούς μιας περιοχής και όταν κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να είναι μπούμερα για τα δικά μου συμφέροντα, το εγκατέλειψα και το άφησα στη μέση. Σε ποιον αναφέρεσαι? Δεν πειράζει. Ξέρει ο κόσμος. Μιλάμε, απευθύνομαι στους Ρεθυμιώτες. Εγώ θα σας πω λοιπόν τι έκανε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης. Καταρχήν, θεωρώ ότι είναι λάθος, σοβαρό του Υπουργείου να μην ακούει τη φωνή της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, ο ΒΟΑΚ σχεδιάστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη η γνώμη της αυτοδιοίκησης και του τεχνικού επιμελητηρίου και από τις προηγούμενες κυβέρνησης και από τις παρούσες. Έγινε πίσω από το παραβάν ο σχεδιασμός, εν ονόματι να μην ξεσηκωθούν οι λαϊκιστές και κάνουν κάτι το κακό. Εμείς παραλάβαμε μία πρόταση. Τι κάναμε θεσμικά? Φωνάξαμε το τεχνικό επιμελητήριο και τις τοπικές κοινωνίες. Και οι Δήμοι ομονοούμε. Δυτικό Ρέθυμνο, η πρόταση που κάνουν το τεχνικό επιμελητήριο με τους Δήμους, γραπτός και υπερασπιστήκαμε Διεμού στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λέει πηγαίνετε νοτιότερα τη χάραξη. Είναι φθηνότερο το έργο κατά 30 εκατομμύρια, δεν καταστρέφει παραγωγική γεωρική γη και αφήνει ένα κομμάτι να αναπτυχθεί ο τόπος. Πάμε στο δεύτερο ζητούμενο. Στις πόλεις. Δεν εγκαταλείπουν τις χαράξεις για λόγους οικονομικούς. Εκτιμούν, και μας το είπαν και εμάς οι μελετητές για να είμαστε δίκαιοι, ότι τα 2-2,5 δις που έχουν προϋπολογίσει εκτοξεύονται αν πάνε πολύ νοτιότερα στα 5-6 δις όπερ αδύνατο. Ήδη το έργο, σύμφωνα με την τεχνοκοινωνική μελέτη που μου κάνει, θα βάζει το κράτος 100 εκατομμύρια μέσα, συνεισφορά δηλαδή στη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, χώρια τα διόδια που θα υπάρχουν, ανάλογα με τη χιλιομετρική κάλυψη. Τι πετύχαμε? Αυτοί που θα κινηθούν μέσα από την πόλη και εγκύτατα της πόλης, να μην χρεώνονται διόδια. Μάλιστα. Αυτό είναι μια βελτίωση. Ένα λεπτό μας, με συγχωρείτε. Γιατί εγώ ξέρω τι λέω στα θέματα αυτά. Πλατανιάς. Εκεί γίνεται ένα έγκλημα, το οποίο δυστυχώς για λόγους οικονομικούς δεν θέλουν να το διορθώσουν. Οι διορθώσεις θα είναι σημειακές, όπως είπε και η κυρία Κουτσαλεδάκη. Όμως κάνουν τριχοτόμηση μιας περιοχής με τον παλιό εθνικό δρόμο, με τον σημερινό. Άρα, ως Δημοτική Αρχή, εφόσον σας επιλέξουν οι Ρεθυμιώτες, θα είστε μπροστά σε αυτό? Μα τι λέτε τώρα? Θα σταθείτε εμπόδιο σε αυτό? Ακούστε, βεβαίως, με κοιτάτε. Και μιλάμε και πάμε παρακάτω. Εδώ είχαν προβλέψει χάραξη ΒΟΑΚ και δεν είχαν κάνει καμιά διασύνδεση με το αλλιευτικό καταφύγιο, ένα έργο που εξελίσσεται. Λοιπόν, και έβαλα εγώ το θέμα το πρώτον στο δημόσιο διάλογο. Τι κάνετε εδώ? Έχω λοιπόν την πληροφορία ότι ακόμα και οι ανάδοχοι μελετητές, οι οποίοι έχουν καλύτερη διέστηση από μερικά κυβερνητικά στελέχη, που δεν κάναν τον κόπο ποτέ να έρθουν στο Ρέθυμνο να μιλήσουν μαζί μας, ότι θα ζητήσουν διορθώσεις που ίσως ανακουφίσουν τα θέματα. Οριστική λύση υπό την έννοια μιας άλλης χάραξης, όπως την εννοεί ο κ. Μανουσογιάννης, για οικονομικούς λόγους δεν γίνεται. Και θα πω μόνο μια λέξη μόνο. Αποσύρεται λοιπόν τη μελέτη του Τονιόλου και τότε και τώρα. Όχι, δεν καμιά σχέση, ίσα-ίσα. Η μελέτη Τονιόλου είναι μια μελέτη που εμείς την προκαλέσαμε και εμείς την πληρώσαμε. Και δεν λέει αυτό που λέτε εσείς, κοστολογεί την άλλη πρόταση και τη θεωρεί μη δυνατή, ασύμφορη. Λοιπόν, κυρία Κουτσαλεδάκη, κύριε Μαρινάκη και κύριε Μανουσογιάννη, θα πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή. Χαίρομαι που οι τηλεθεατές από το Ρέθυμνο μας βοηθούν. Θέλουν να θίξουμε το θέμα το αποχετευτικό, τις παιδικές χαρές και τα αντιπλημμυρικά και βεβαίως θα μιλήσουμε και για την καθαριότητα. Επιστρέψαμε. Είναι 11:30 εδώ σε Ώρα Αιχμής. Μιλάμε για το Ρέθυμνο, φιλοξενούμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους τρεις υποψήφιους δημάρχους, μία κυρία και δύο κυρίους. Για αυτούς που συντονίζεστε τώρα, ο Γιώργος Μαρινάκης, υποψήφιος δήμαρχος και δήμαρχος Ρεθύμνου, η κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη, υποψήφια δήμαρχος Ρεθύμνου και βεβαίως ο κύριος Μανούσος Μανουσογιάννης, επίσης υποψήφιος δήμαρχος Ρεθύμνου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μανουσογιάννη. Θέλω λίγο να πάμε, επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας βοηθούν στη συζήτηση, έχουν θέσει αντιπλημμυρικό, έχουν θέσει αποχετευτικό, έχουν θέσει θέμα καθαριότητας. Θέλω λίγο να πάμε στο κομμάτι της καθαριότητας. Ρέθυμνο, καθαρή πόλη, και δεν αναφέρομαι στο Ρέθυμνο μόνο ως πόλη, αναφέρομαι σε όλο το Δήμο Ρεθύμνου, γιατί οφείλουμε να λέμε ότι ο Δήμος Ρεθύμνου είναι και άλλες ιστορικές περιοχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το Αρκάδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε περιμετρικά αρκετά από τα χωριά που βρίσκονται περιμετρικά της πόλης του Ρεθύμνου. Θέλω το σχόλιο σας και την πρότασή σας. Όχι, δεν είμαστε καθαρή πόλη. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με τους κάδους που είναι, πώς το λένε, σε άπλητη και σε κακή κατάσταση και ξεχυλισμένοι και σκουπίδια σε διάφορα μέρη κτλ. Να πούμε όμως τι φταίει. Κοιτάξτε, από τότε που η καθαριότητα έγινε ανταποδοτική υπηρεσία, επικράτησε και επικρατεί η λογική ξένο ψωμί δικό μας μαχαίρι. Πληρώνουν οι δημότες, υποτίθεται για να υπάρχει καθαριότητα, αλλά βρίσκουμε την ευκαιρία να κερδίζουμε με τη σέσουλα. Και εάν μαζέψουμε αυτά που έχω γράψει, έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την καθαριότητα, θα γράψουμε βιβλίο. Επειδή είπατε να είμαι σύντομος, θα πω το εξής. Έχουμε μια ιδιωτικοποιημένη, ένα ιδιωτικοποιημένο κομμάτι της καθαριότητας, το οποίο απορροφά με την καινούρια σύμβαση 2 εκατομμύρια το χρόνο. Εκεί έχουν γίνει, πώς να πω, τέρατα και σημεία. Πληρώναμε 2 πλυντήρια αποδρυμάτων, κάδων. Έβλεπα την κατάσταση στους κάδους ότι δεν ήταν καλή. Κουβεντιάζομαι αρμόδιο, τέλος πάντων, της υπηρεσίας. Μου λέει, μα το ένα χρησιμοποιούμε, το άλλο το έχουμε εφεδρεία. Η σύμβαση έλεγε και τα δύο να λειτουργούν. Τα πληρώναμε και τα δύο. Να μην πω τώρα για ένα σωρό άλλα, για τον περιβόητο σπαστήρα στρωμάτων κτλ. Αν λοιπόν Δεν φύγουν όλοι αυτοί από τη μέση. Και είναι για πολλά λεφτά μιλάμε. Εξίσου πολλά λεφτά είναι και στο κομμάτι της διαχείρισης των σκουπιδιών με το εργοστάσιο που έγινε, όπου ανεβάζει, όχι γιατί ήταν ανάγκη, αντί για να κάνουμε διαλογή στην πηγή, πήγαμε στη μηχανική, πώς το λένε, επεξεργασία των απορριμμάτων, ανέβηκε σε δυσιόρατα ύψη ο τόνος, χωρίς να χρειάζεται, έπρεπε να κάνουμε χωρίς μεγάλες δαπάνες τη διαλογή στην πηγή. Αν λοιπόν όλοι αυτοί δεν φύγουν από τη μέση, όλα αυτά τα συμφέροντα που κερδίζουν από τη διαχείριση των σκουπιδιών κτλ., τότε δεν υπάρχει περίπτωση να. Ο Δημότης θα πληρώνει. Ήδη η υπηρεσία από τα 5,5 εκατομμύρια πριν από λίγα χρόνια ξεπέρασε τα 10 μαζί με τον οδοφωτισμό. Την επόμενη χρονιά θα φτάσει στα 13. Λοιπόν, γιατί μπαίνουν πολλά καινούργια κόστη στη μέση, γνωστά. Δεν μπορεί... Ο Δήμος τα βάζει. Οι Δημότες τα βάζουν. Όχι, λέω, ο Δήμος θα επιβάλλει αυτά τα τέλη, τα καινούργια που λέτε. Μερικά τα βάζετε κι εσείς. Δηλαδή, όπως τη σύμβαση με τη σέλεση, ποιος την έκανε, εγώ. Εγώ φώναζα να μην την κάνω. Εννοείται τον ιδιώτη που κάνει τη μερική, ναι, αποκομιδή. Με τους παστήρες των στρωμάτων που τους πληρώνατε 103 χιλιάρικα το χρόνο, και χάλασε τον κόσμο και μετά τα φέρατε με 12,5, αλλά τα πληρώσετε 5 χρόνια. Όχι, με βέβαια. Τα καύσιμα που ήταν ίδια με την υπηρεσία, μην αρχίσουμε να τα λέμε τώρα. Όχι να τα λέτε, γιατί έχετε, όλα αυτά που είπατε έχουν καταπέσει. Και το ξέρετε. Έχουν καταπέσει. Έχουν καταπέσει. Έχουν καταπέσει, Για να βρω το χαρτί της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας να δω τι απάντηση έχετε δώσει. Γιατί εγώ προσέφυγα σε αυτό, ήρθε η έκθεση και απάντηση δεν δώσατε. Απλά σκουκουλώθηκε. Έτσι πιστεύετε? Όχι, έτσι έγινε. Δεν ήξερα τι θα με ρωτήσετε, όχι μόνο δεν απαντήσαμε, απαντήσαμε και με κατά τρόπο καταιγιστικό. Μα τι λέτε τώρα? Φέρτε την απάντηση. Να σας τη φέρω τώρα. Αύριο δώστε τη στη δημοσιότητα. Να ρωτήσετε την υπηρεσία να σας δώσει. Απάντηση δεν έχει υπάρξει ακόμα. Πότε είναι αυτό που λέτε το έγγραφο? Α, το βρω. Το 21, το 20, κάπου εκεί. Το 20. Σιγά, δεν θα απαντήσουμε σε ενιαία αρχή. Λοιπόν, κύριε Μανουσογιάννη, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε έρθει με τα χαρτιά σας, αλλά όπως καταλαβαίνετε τρώει χρόνο και αυτό τηλεοπτικά. Λοιπόν, βεβαίως, εφόσον το βρείτε, μπορείτε να το... Η κατακλείδα λοιπόν, εάν θέλουμε καθαριότητα, πρέπει να μειωθούν τα τέλη, και για να μειωθούν τα τέλη πρέπει όλα αυτά τα τροκτικά που τρώνε από αυτή τη δουλειά να φύγουν από τη μέση. Μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσουν να πληρώνουν τα μεγάλα συμφέροντα. Ο τουρισμός, ο οποίος με νόμους οι οποίοι τον προστατεύουν, το δωμάτιό του πληρώνει τα ίδια με το σπίτι και ας ρυπαίνει τριπλάσια και τετραπλάσια. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση πρέπει... Μόλις το 15% των εισπράξεων του τομέα αυτού προέρχεται από τον ξενοδοχειακό κλάδο. Όλα τα άλλα πληρώνουν οι μικροεπαγγελματίες, το σπίτι κτλ. Μάλιστα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, έρχομαι σε εσάς. Και συγγνώμη, μία τελευταία κουβέντα. Για να μπορέσουμε αυτούς τους πόρους να τους διαθέσουμε στην υπηρεσία, σιγά σιγά να καταργηθεί τελείως η ανταποδοτικότητα, με δημόσιους πόρους να γίνεται. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να έχουμε υπηρεσία με προσωπικό, με μέσα κτλ., η οποία Μάλιστα. θα μας κάνει καθαριότητα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, έρχομαι σε εσάς. Η πρότασή σας για την καθαριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου, και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι το Ρέθυμνο και οι περιοχές περιμετρικά, δηλαδή και οι πρώην Δήμοι, είναι καθαρές περιοχές. Έχουν μια καθαριότητα που διαφοροποιείται σε σχέση με άλλες πόλεις της Κρήτης. Και στην καθαριότητα θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Η αποκοδομηδή των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, θα πρέπει να είναι κάτι διαπραγμάτευτο. Υπάρχουν προβλήματα και θέματα σε παράπλευρους δρόμους, τόσο στο τουριστικό φιλέτο της στενότητας του Αρκαδίου, όσο όμως και στη Λάπα, σε οικισμούς, αλλά και στην ίδια την πόλη. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και μια χωματερή, στο δρόμο χωματερή, ένα χώρο εναπόθεσης κλαδιών και σωρία απορριμμάτων ξερών στην Εθνική, εκεί στο χώρο που είναι ο κόμβος του Ατσιποπούλου. Θα πρέπει να πούμε και να μην ξεχνάμε επίσης και το γεγονός ότι ένα μεγάλο κτίριο έχει μισθωθεί για να μπορέσει να γίνει μεταφορά της καθαριότητας και του τμήματος τεχνικής υπηρεσίας των αποθηκών της. Στο χώρο που πάμε προς το Άδελε, εκεί να πούμε ότι τα απορριμματοφόρα, όταν με το καλό θα γίνει αυτή η μεταφορά, θα πλένονται όλα τα πόνερα που θα πηγαίνουν Υπάρχει ένα ποτάμι δίπλα, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Η οικιστικό είναι το κέντρο γύρω-γύρω. Υπάρχουν χτισμένες βίλες, σπίτια, τα οποία είναι σε άμεση γειτνίαση με το χώρο αυτό. Και μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει ο διαγωνισμός και έχει γίνει και η ανάθεση, η σύμβαση για να μπορέσει να γίνει μεταφορά τον Ιανουάριο του 2023. 6,5 τόσες χιλιάδες είναι το μίσθωμα. Δεν έχει όμως μεταφερθεί ακόμα εκεί η υπηρεσία. Επιβαρύνει τη συγκεκριμένη θέση στον παράπλευρο της Εθνικής, εκεί που βρίσκεται τώρα, και δεν έχει γίνει τίποτα παρά μόνο πληρώνεται το μίσθωμα και η μεταφορά δεν έχει γίνει ακόμα. Αν και χρήζει, σε αυτή την περίπτωση που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ελέγχου και εποπτείας από υγειονομικής άποψης, γιατί σας είπα ότι άμεση γειτνίαση με τα χωριά εκεί τόσο όσο και με τα σπίτια και τις βίλες, και η κριτική πάντα, η εποπτεία μιας υγειονομικής υπηρεσίας δεν είναι καθόλου κακή. Ίσα-ίσα εμάς προστατεύει τόσο όσο και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Ο έλεγχος μας κάνει καλύτερους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, γιατί το κτίριο μπορεί να ανακουφίσει πάρα πολύ το κομμάτι με την καθαριότητα, τόσο και με το θέμα της αποθηκής του αποθηκευτικού χώρου, της τεχνικής υπηρεσίας. Θα βολέψει και σαν αποθήκη αρμάτων, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε νομίζω ότι μόνο κάποια άρματα είναι μέσα σε αυτό το μεγάλο κτίριο. Επιβαρύνουμε τον πολίτη, χωρίς να έχει γίνει αυτός ο λόγος, αυτή η μεταφορά για την οποία ήδη έχει γίνει αυτή η σύμβαση. Περισσότερη εποπτεία. Κυρία Κουτσαλεδάκη, οι πολίτες, συγγνώμη για να βοηθήσω να το ακούσει αυτό και ο κύριος Μαρινάκης, ναι, εφόσον βεβαίως μου το έχουν μεταφέρει σωστά, οι πολίτες λένε για τις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκεί ως χώρο στάθμευσης ή διαχείρισης απορριμμάτων. Το μεταφέρω έτσι όπως μου το έχουν μεταφέρει, δεν ξέρω αν είναι σωστό ως πρόταση. Ναι, κυρία Κουτσαλεδάκη. Επίσης, θέλει μεγαλύτερη εποπτεία. Απαντήστε αυτό που σας είπε ο κύριος δημοσιογράφος. Θεωρεί το στρατόπεδο κατάλληλο σημείο για να πάμε τα απορρίμματα. Δεν είναι. Γιατί, μα το είπα και πριν. Στον κόμβο εκεί του Ατσιποπούλου. Μα δεν είπατε αυτό. Για το στρατόπεδο μιλάμε. Για το άλλο θα σας απαντήσω. Αλλά τώρα λέμε, αν μπορούμε να διανοηθούμε ότι εκεί που είναι η 5η μεραρχία Κρητών και δύο ξεχωριστά συντάγματα που είναι έτοιμα για να πολεμήσουν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αν μπορούμε να πάμε τα σκουπίδια του Ρεθύμνου. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει κάποιος πολίτης. Και από ό,τι μου λέει ο σκηνοθέτης, έχει έρθει και συμπληρωματικό ερώτημα που αναφέρονται και για το πάρκινγκ εκεί. Το πάρκινγκ πού? Στο συγκεκριμένο χώρο να υπάρξει, λέει, και πάρκινγκ απορριμματοφόρων. Είναι πρόταση τηλεθεατών. Για το συγκεκριμένο σημείο δεν ενδείκνεται το σημείο σε εκείνο ακριβώς το σημείο να μπορεί να είναι και απόρριψη των απορριμμάτων και να σταθμεύουν εκεί για τα οχήματα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι η είσοδος της πόλης, ένα, και δεύτερον γύρω-γύρω υπάρχουν, είναι και κατοικήσιμη περιοχή. Κυρία Κουτσαλεδάκη, και... ναι, εσείς ως πολίτης, αν σας ρωτήσει κάποιος, χωρίς να γνωρίζει ότι είστε υποψήφια δήμαρχος, χαρακτηρίζεται τον Δήμο Ρεθύμνου, την πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και περιμετρικά την περιοχή, το Δήμο, έναν καθαρό Δήμο? Εχθρός του καλού το καλύτερο. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει διαχείριση καθαριότητας, δεν είναι όμως και σε βαθμό τέλειο, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται με τον πιο σαφή και τον πιο αδιαπραγμάτευτο τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στον εργολάβο, το ξανατονίζω αυτό, τόσο στο κομμάτι της συλλογής, της μέριμνας. Η σκούπα δεν βγαίνει τόσο συχνά όσο είναι μέσα στη σύμβαση. Ένα, και δεύτερον, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και το κομμάτι με την ανακύκλωση, που τίθενται διάφορα θέματα, γιατί υπάρχουν πολλές φωτογραφίες που καταλήγουν όλα της ανακύκλωσης στον ίδιο χώρο, που μαζεύονται και συλλέγονται τα σκουπίδια. Μάλιστα. Και αυτό δεν τιμά κανένα. Δεν τιμά πρώτα απ' όλα εμάς, σαν Δήμο, και τους πολίτες του Ρεθύμνου, που ενώ μιλάμε για ανακύκλωση, τελικά ανακύκλωση δεν είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει. Και όταν υπάρχουν κονδύλια, τα οποία υπάρχει μέριμνα, και γι' αυτό θα πρέπει αυτός που υπογράφει σύμβαση να είναι πολύ προσεκτικός, και μια ολόκληρη ολόκληρη υπηρεσία. Και αυτός που την ψηφίζει βεβαίως, Ρένα, Εννοείται που και αυτός που ψηφίζει, Μανούσο, αλλά πρόσεξε, όταν ψηφίζεις και όταν υπογράφεις μια σύμβαση, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. Μετά θα πρέπει να υπάρχουν και οι ευθύνες. Στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα ήσουν όταν φώναζε για τον περιβόητο σπαστήρα. Ήμουνα και συμφωνώ. Λοιπόν, αλλά το χεράκι το σηκώσαμε και ψηφίσαμε ναι. Το θέμα μας είναι, η εποπτεία. Όπως επίσης στο Δημοτικό Συμβούλιο ήσουν όταν φώναζα για τις περιβόητες προγραμματικές με την Αμάρι που έχτιζαν οι ρεθεμιώτες μέσω των σκουπιδιών το πάνακρον. Για να πίνουν σαμπάνιες οι δήμαρχοι του Αμαρίου δίπλα σε πισίνες. Τα ξεχάσατε αυτά. Όλοι μαζί τα κάνατε. Λοιπόν, ακούστε όμως. Εδώ ο κύριος Μανουσογιάννης θέλει να σας απολογεί εν ονόματι του κρατισμού. Δυστυχώς είχαμε εθνικές εκλογές. Αυτό που εκφράζεται πολιτικά. Εξαφανίσατε τον ΕΣΔΑΚ. Κοροϊδεύατε το ελεκτικό ότι δεν υπάρχει ΕΣΔΑΚ και τα λοιπά και δεν υπάρχει φόρτσα και βάζατε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ανεξέλεγκτο. Δεν είχε κανένα έργο να του δίνετε τη διαχείριση που δεν είχε καμιά αρμοδιότητα. Λοιπόν, ακούστε. Προφανώς λέτε πάλι ανακρίβειες. Ανακρίβειες λέω. Και θα απαντήσω. Καταρχήν τις έχω γράψει 300.000 φορές. Για μένα δεν είναι αντιπαλός μου, κύριε Κουτσαλεδάκη. Μπορεί σε κάποια θέματα επιμέρους να συμφωνούμε κιόλας. Α, μπράβο, έτσι είναι. Εσείς όμως, όπως είπατε. Ένα λεπτό. Εσείς τι είπατε προηγουμένως? Ότι είστε η προέκταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Εσείς μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, ενώ είστε επιμελέστατος, απουσιάζετε από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κρίνατε ότι είναι πιο σημαντικό να είστε βουλευτής, υποψήφιος βουλευτής, χωρίς καμία ελπίδα εκλογής, παρά ένας ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Έχετε τώρα το αποθυμένο. Κανένα αποθυμένο δεν είναι. Κάποια στιγμή κανένα αποθυμένο. Εγώ. Σε μένα θέλετε να το γυρίσετε αυτό. Ακούστε τώρα κάτι. Εγώ όπου με χρειαστεί ο αγώνας θα πάω. Και αν με χρειαστεί. Άρα η αυτοδιοίκηση είναι κάτι υποδέστερο για εσάς. Ορίστε. Υποδέστερο. Είναι βοηθητικός ρόλος του Δημοτικού Συμβούλου. Αυτό μας είπατε τώρα. Το Ρέθυμνο γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι ο πιο διαβασμένος και ο πιο μελετημένος Δημοτικός Σύμβουλος όλα αυτά τα χρόνια ήμουνα εγώ. Και αν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Κάνατε δημοψήφισμα γι' αυτό. Εγώ σας έχω επενέσει. Εγώ εισπράττω τι λένε οι δημότες. Εγώ λοιπόν ναι, αλλά δεν σε πενούν. Την άλλη φορά με το εκλογικό μέτρο το σημερινό, το Δημοτικό Σύμβουλο θα είσαστε. Κύριε, επειδή ο χρόνος περιορίζεται. Όχι, αλλά θέλω να απαντήσω τώρα. Να απαντήσετε, κύριε Μαρινάκη, αλλά επιτρέψτε μου να βάλει την τελεία της η κυρία Κουτσαλεδάκη. Συγγνώμη, κύριε Κουτσαλεδάκη. Κυρία Κουτσαλεδάκη. Όχι, έχω ολοκληρώσει τις επισημάνσεις που έκανα και οφείλω να ομολογήσω κι εγώ ότι πάντα ο κύριος Μανουσογιάννης και διαβασμένος είναι και ότι λέει δεν τα λέει στον αέρα. Μάλιστα. Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, κύριε Μαρινάκη, η πρότασή σας για την καθαριότητα. Λοιπόν, κοιτάτε, η πόλη μας και βάσει τα reports, τις αναφορές των ξενοδόχων, των πελατών, των επισκεπτών, θεωρείται ότι είναι η καθαρότερη πόλη από τις πιο καθαρές πόλεις της Ελλάδος, όχι μόνο της Κρήτης. Για τους τουρίστες, ναι. Είναι για όλους. Όλα αυτά τα οποία καμιά φορά διαρρέουν στο διαδίκτυο είναι συμπεριφορές ανθρώπων. Όταν λέει το σύστημα της καθαριότητας, τους καναπέδες σας, ό,τι θέλετε να αναποθέσετε, πάρτε μας τηλέφωνο και θα έρθουμε δωρεάν τα παραλάβουμε. Και εκείνοι οι οποίοι οφείλουν να υπερασπίζονται το τουριστικό αποτύπωμα του Ρεθύμνου, προτιμούν να πάνε στους παράλληλους δρόμους, να τα πετάνε, να τα αφήνουν εκεί και μετά κάποιοι να τα φωτογραφίζουν και να λένε για το Ρέθυμνο πόσο βρώμικο είναι. Τι είναι αυτά, δεν είναι απορρίμματα. Μισό λεπτό. Λέτε ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν αυτή την πράξη για να δυσφημίσουν μια περιοχή. Όχι, τελείως απρόσεχτοι, αμελείς. Δεν κοστολογούν ότι αυτό είναι κάτι που βλάπτει τα δικά του συμφέροντα. Δεν υπάρχει. Ακούστε, το σύστημα της καθαριότητας είναι χτισμένο έτσι, ώστε ο Δημότης να πληρώνει συνολικά όλοι οι Δημότες 7,5 εκατομμύρια και το κόστος μας προϋπολογιστικά είναι περίπου 9 εκατομμύρια και πλέον. Προσπαθούμε, μεταφέροντας κονδύλια από άλλους κωδικούς, να ισοσκελίζουμε. Έχουμε το χαμηλότερο τέλος σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. 1,10 είναι το τέλος του Ρεθύμνου. Και πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν πόλεις δίπλα μας και εντός μας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, μη τουριστικές. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε την απάντηση. Δεν θέλουμε ο Δημότης να επιβαρυνθεί τα δυσβάσταχτα τέλη που δια νόμου μας επιβάλλονται και όχι επειδή είναι δικιά μας επιθυμία. Διότι αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κ. Μανουσογιάννης έχει μια πολύ εύκολη θέση στην κριτική του. δωρεάν συγκοινωνία, δωρεάν απορρίμματα, δωρεάν όλα, κρατική υπηρεσία. Όχι, δεν είναι δωρεάν, πληρωμένα τα έχουμε. Ό,τι πληρώνουμε στον κρατικό προϋπολογισμό, αντί για να μου ταΐζει τις τράπεζες, τους εποπλιστές κτλ., να γυρνάει ένα μέρος σε μένα. Νόμο έχετε ψηφίσει, 5 δισεκατομμύρια, όχι δήμαρχε, να τα ακούσεις. Μα τι να ακούσω. 5 δισεκατομμύρια το χρόνο να πηγαίνουν στους Δήμους. Πόσα πηγαίνουν, 1,8. Λοιπόν, τα υπόλοιπα ποιος τα πληρώνει, ο κόσμος. Και Μαζογιάννη, όχι κύριε Μανουσογιάννη, νούμερα είναι. Ένα λεπτό να σας πω εγώ, ναι, αλλά μην γίνομαι κι εμείς το ίδιο. Πρέπει να απαντούμε λοιπόν σωστά. Είμαι εκείνος που στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ έβαλα θέμα να γίνει αγωγή επί Ασκούνης τότε Προέδρου και επί Πατούλη κατά του ελληνικού δημοσίου. Πράγματι δεν τηρούν τον νόμο του Καλλικράτη εν ονόματι των μνημονιακών περιορισμών. Δεύτερον, έχω μια απόλυτη επεξεργασμένη πρόταση. Το είπα και προχθές στον κύριο Λιβάνιο. Το έχω πει και στους προηγούμενους υπουργούς. Το είπα και στον κύριο Σκυλακάκη και έκανε πως δεν το καταλάβαινε. Το τέλος διαμονής που σε όλο τον κόσμο πληρώνει ο επισκέπτης μας και το παίρνει ο Δήμος, που στο Δήμο Ρεθύμνου θα ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια βάσει των διαμονών που έχουμε, τα παίρνει το κράτος. Δηλαδή, εμάς μας χρηματοδοτεί σαν Δήμο 50.000. Το καλοκαίρι έχουμε απορρίμματα 100-150.000, έχουμε επιβάρυνση στα νερά μας, στο κυκλοφοριακό μας, σε όλα μας, διότι αν είχαμε αυτά τα χρήματα. Και όταν σου λέω να αυξήσεις τα τέλη στα ξενοδοχεία, μου φωνιάζει. Λοιπόν, ακούστε και Μαζογιάννη, πάλι λέτε μια ανακρίβεια. Άντε. Έχω τον υψηλότερο κωδικό, 5 είναι του ξενοδόχου, 1 στην κατοικία. Μα τι λέτε τώρα, Δήμαρχε, στην κουτσουλιά της ρεσεψιόν έχει 5 και στα δωμάτια έχει τον ίδιο συντελεστή με το σπίτι. Και προτείναμε να μπει δεύτερο συντελεστής για την κατοικία που αξιοποιείται επαγγελματικά. Ξέρετε, και το αρνήσαστε. Δεν το αρνούμαστε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει και το ξέρετε. Εκ του νόμου είναι το πενταπλάσιο. Επιτρέπει μέχρι 3 συντελεστές στο σπίτι ο νόμος. Σας ξαναλέω. Και είμαι εκείνος που έκανα φέτος μια πολύ γενναία αύξηση στο Ανατολικό Ρέθυμνο, επειδή ήταν υποδέστερο η επιβάρησή του. Στους επαγγελματίες, όχι ξενοδόχους. Στους ξενοδόχους. Στους επαγγελματίες. Μα τι λέτε τώρα. Α, το Ρέθυμνο, έλεος, το φωνάζαμε τόσα χρόνια. Το Αρκάδι. Η υλοποίηση της πολιτικής σας δηλαδή. Το Αρκάδι, ναι. Το είχαμε προτείνει τώρα 3 χρόνια. Ότι τα τέλη των ξενοδοχείων. Για να ολοκληρώσω, γιατί είναι. Λοιπόν, έχει περιοριστεί ο χρόνος. Πρέπει να κλείσουμε και την εκπομπή κάποια στιγμή. Είπε κάτι η κυρία Κουτσαλεδάκη. Υπάρχει πραγματικά ένας όγκος που πρέπει να επεξεργαστούν σε ειδικούς αδειοτημένους χώρους. Κάναμε πρόσκληση. 2 είναι στο Ρέθυμνο. Ουδής ήρθε να καταθέσει πρόταση, γιατί οι δημόσιες συμβάσεις απαιτούν ενημερότητες, εγγυητικές διαδικασίες. Εκκρεμεί και το ποσό είναι εγγεγραμμένο και όλο το καλοκαίρι αυτό το βλέπαμε σαν κόρο οφθαλμού, γιατί σε κόρο οφθαλμού να μην πάμε να μας αρπάξει καμία φωτιά εκεί. Μην νομίζετε ότι όλα γίνονται βλέποντας σαν θεατή στα θέματα. Και δεν έγινε αυτό. Η προσπάθεια που γενικά κάνουμε είναι ότι το σύστημα κάναμε 3 κάπα. Πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας. Ήρθαν 48. Έχουν φύγει πάνω από τους μισούς. Την επόμενη μέρα όλοι που ήταν από μακριά από το Ρέθυμνο προφασίστηκαν ή ήταν και πραγματικοί λόγοι ασθενειών, οικογενειακών προβλημάτων και φύγανε. Αυτό πώς θα το καλύψω όταν το ελληνικό δημόσιο δεν μου δίνει τη δυνατότητα από ένα πίνακα να επιλέξω την αναπλήρωσή του. Όλο αυτό το πλαίσιο πάντως το έχετε στηρίξει, Δήμαρχε. Δεν το έχω στηρίξει, κύριε Μανουσογιάννη. Και τον Καλλικράτη και τον Κλεισθένη και τον Καποδίστρια. Αυτά λένε μέσα. Σωθήκανε τα χωριά μας. Τους λέγατε οικονομία θα σας κάνουμε άμα μας ενοποιήσετε. Και σας ρίξανε λοιπόν του Ισάτα από τα 2,5 εκατομμύρια στα 760 χιλιάρικα. Οικονομία του είναι. Κύριε Μανουσογιάννη, κύριε Μαρινάκη, ολοκληρώστε. Με διακολύνει με αυτό που λέει ο κύριος Μανουσογιάννης, γιατί λέει πραγματικά ότι ο Δήμος Ρεθύμνης έπαιρνε μόνο του 2,5 εκατομμύρια επί Προκόπη Παυλόπουλου και τώρα παίρνει 766.000. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει. Όμως. Σας καταγγέλλω γι' αυτό. Και εσάς και το κόμμα σας και όλα τα κόμματα που σας στηρίζουν. Κοιτάτε. Εσείς τα κάνατε αυτά. Είμαι πολύ περήφανος. Και σε πολύ προηγούμενα χρόνια με πολύ λιγότερο πλούτο και τώρα ας πούμε είναι στο 1/3 η χρηματοδότηση από ό,τι ήταν. Πονέψτε το ότι το κόμμα σας είναι του 5%. Σας ευχαριστεί αυτό. Όχι καθόλου. Όσοι λοιπόν πληρώνουν τα σπασμένα Ας έρθουν τώρα να απαντήσουν με άλλο. Ξέρετε, λοιπόν, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Λέτε πράγματα που δεν γίνονται. Για να πάμε πολύ γρήγορα, κύριε Μαρινάκη, κύριε Μανουσογιάννη, για να πάμε πολύ γρήγορα σε ένα θέμα που θέλω να το αγγίξουμε επιδερμικά, γιατί ο χρόνος δυστυχώς. Θέλω να πάμε λίγο αποχετευτικό, αντιπλημμυρικό. Θα μου επιτρέψετε να πάω στην κυρία Κουτσαλεδάκη, γιατί μονοπολίσατε λίγο το ενδιαφέρον στη συζήτηση. Κυρία Κουτσαλεδάκη, πολύ γρήγορα, βεβαίως είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να το αναλύσουμε σε 2 λεπτά, όμως έχετε 2 λεπτά. Αντιπλημμυρικό, αποχετευτικό Ρεθύμνου. Το αντιπλημμυρικό, μάλιστα, το έχουμε δει πολλές φορές σαν εικόνα και στην περιοχή του Λιμενικού Ταμείου, με αυτό που συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε μία θαλασσοταραχή. Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Ακούγοντας το αντιπλημμυρικό, μας έρχεται ακριβώς ο αείμνηστος Αρχοντάκης ξανά και πάλι, ο δάσκαλος, ξανά και πάλι στη μνήμη μας, γιατί είναι ένα έργο το οποίο επιμελήθηκε τότε επί των ημερών του και βάσει αυτινού πορεύεται μια ολόκληρη πόλη που θα μπορούσε ενδεχομένως και να εξελιχθεί και να κουμπώσουν και άλλα έργα συνοδά, να ανακουφίσουν. Ξέρετε, δεν έχουν εξελιχθεί, ξέρετε. Τα τελευταία χρόνια από των ημερών μου, αν ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό πράγματι του αείμνηστου, που εγώ τον επένεσα και στον τελετή την πανηγυρική για τη μνήμη του και στον επικίδιό του. Το ξέρετε αυτό εσείς? Το έκανε τον κόπο να πάτε στη ΔΕΙΑ να ρωτήσετε τι έργα γίνανε από των ημερών μου. Έστω και για λίγο. Βλέπω τα αποτελέσματα όμως. Βλέπω δηλαδή την αεροποντή που πλημμυρίζουν τα καταστήματα. Πού πλημμυρίζει, για πείτε μου? Η παλιά πόλη. Ποια παλιά πόλη? 2 σημεία είναι, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Σε 20 λεπτά δεν υπάρχει απορροή. Όμως, κύριε Δασκαλάκη, αν δεν... Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ. Καταρχήν, κυρία Κουτσαλεδάκη... Μου δώσετε λίγο το δικαίωμα... Μισό λεπτό, κύριε Μαρινάκη. Δεν τα έκανε καλά ο αείμνηστος. Μισό λεπτό, κυρία Κουτσαλεδάκη. Νομίζω ότι από την αρχή της εκπομπής έχω χειριστεί την κατανομή του χρόνου με τον καλύτερο τρόπο. Αναφέρθηκα στα τελευταία λεπτά που υπήρξε ένας διάλογος ανάμεσα στον κύριο Μανουσογιάννη και τον κύριο Μαρινάκη. Όμως, όλο την προηγούμενη ώρα είχατε το χρόνο και νομίζω ότι δεν έχετε παράπονο από μένα ως προς αυτό, όπως και ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Μανουσογιάννης. Πάρτε το λόγο, λοιπόν. Πιάστηκα, λοιπόν, από αυτό που είπατε ο ίδιος, ότι και στο Λιμενικό Ταμείο και στην περιοχή του Λιμενικού Ταμείου πάρα πολλές φορές παρατηρήθηκε και το φαινόμενο και του αγωγού, ο οποίος επισκευάστηκε και καθαρίστηκε πριν από ένα περίπου χρόνο που είχαμε τα φαινόμενα έξω ακριβώς από το Λιμενικό Ταμείο. Υπάρχει και η ιδιαιτερότητα της στάθμης της θάλασσας που ανεβαίνει και δυσχεραίνει βέβαια όλο αυτό. Να θυμηθούμε ότι το αποχετευτικό σύστημα στα χωριά μας, σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, μέχρι τώρα δεν υπήρχαν χρηματοδοτικά εργαλεία για να αποκτήσουν αποχετευτικά συστήματα, όμως θα μπορούσαν να έχουν γίνει μελέτες τόσο στο τουριστικό Αρκάδι όσο και σε άλλες περιοχές. Γιατί δεν έχουμε μελέτες? Έχετε κάνει τον κόπο να ρωτήσετε και πάλι τη ΔΕΙΑ αν έχουμε μελέτες? Έχουμε οριμότητα δημοπράτησης. Αυτή η απεροψία, κύριε Μαρινάκη, θα πρέπει να σταματήσει. Δεν τα ξέρετε όλα εσείς. Κυρία Κουτσαλεδάκη, φοβάμαι πως δεν ξέρετε τίποτα εσείς. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ πολύ. Πολύ απογοητευτικό. Κύριε Μαρινάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Κουτσαλεδάκη. Στην περιοχή, λοιπόν, που ξέρω, που ζω, γιατί ζω στην περιοχή εδώ του Αρκαδίου και συγκεκριμένα στην περιοχή του Πηγιανού Κάμπου, σε ένα τουριστικό κομμάτι, όπου θα μπορούσαμε ήδη να έχουμε αποχετευτικό σύστημα και που όμως δυστυχώς δεν έχουμε, μιας και αρκεστήκαμε σε ένα διάλογο που πήρε πάρα πολλά χρόνια, 4 χρόνια πήρε, υπήρξαν ενστάσεις και δεν θέλαμε να απογοητεύσουμε 2 ή 3 ανθρώπους που είχαν θέματα και προβλήματα με τα αντιλιοστάσια και μια ολόκληρη περιοχή, τουριστική περιοχή, ταλανίζεται ακόμα. Δηλαδή, δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, για να κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, λέτε ότι η Δημοτική Αρχή έκανε τα στραβά μάτια για να εξυπηρετήσει συμφέροντα κάποιον και ουσιαστικά άφησε εκτός ένα αποχετευτικό. Δεν μπήκε καν. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την αποχέτευση, η αποχέτευση είναι το α και το ω. Από εκεί θα ξεκινήσεις για να μπορέσεις να χτίσεις, να οικοδομήσεις, να φτιάξεις αναπλάσεις, να φτιάξεις χιλιαδιό. Αν δεν το υπολογίσεις αυτό και δεν το φτιάξεις και δεν μεριμνήσεις γι' αυτό, χτίζεις παλάτια πάνω σε ένα υπόβαθρο που θα χρειαστεί ξανά πάλι να ξαναπαρέμβεις. Τα αντιλιοστάσια λοιπόν στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαδίου είχαν μπλοκάρει λόγω των μη αδειοδοτήσεων στο χώρο που είναι η αγελίτιδα ζώνη. Όμως, παράλληλα, θα μπορούσε αυτό να περπατήσει. Από ποιον είχαν μπλοκάρει? Από τους από τους χελωνάδες, από την ομάδα των ανθρώπων που επέφυγε τη χελώνα. Έκανε ολόκληρο αγώνα με τον Μακαρίτη, τον υπεύθυνο, και μας έδωσε έγκριση. Αυτό λοιπόν το ξεπεράσαμε. Ναι, πότε ξέρετε. Το κάραμε μόνο στις κατασκευές των αντιλιοστασίων, που σε κάποιες ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή, 2 ή 3 ιδιοκτήτες έφεραν αντίδραση, αντιδράσανε στο γεγονός ότι δεν ήταν υπογειοποιημένα όλα αυτά και ήταν στις ιδιοκτησίες τους. Εκεί μπήκαμε σε ένα διάλογο για ένα θέμα τόσο πολύ σημαντικό, ενώ μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε με αναγκαστική απαλωτρίωση. Δεν το κάναμε όμως. Μπήκαμε σε μια διαδικασία ατέρμονη που τώρα ταλανίζεται. Έπρεπε να περάσουμε από τις ενστάσεις. Γιατί δεν έγινε αναγκαστική απαλωτρίωση. Και σήμερα λοιπόν. Το ξέρετε μετά, αυτό, ξέρετε ότι έγινε αναγκαστική απαλωτρίωση. Ήμουνα στην ομάδα και ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Κύριε Μαρινάκη, στην ευρύτερη περιοχή. Για πείτε μου, κάναμε αναγκαστική απαλωτρίωση. Γιατί έχω χάσει τη ευχή εγώ. Έχουμε κάνει αναγκαστική απαλωτρίωση εκεί. Δεν ήμασταν στο ύψος μας. Δεν σταματήσαμε στο ύψος μας. Δεν ξέρω ποιο είναι το ύψος σας. Και πραγματικά δεν μπορώ να το μετρήσω. Να λυθεί το θέμα της αποχέτευσης. Δεν είναι ένα απλό θέμα. Παράλληλα, δεν κουμπώσαμε τις μελέτες μας σε οικισμούς. Και τώρα τα λύματά μας, ξέρετε που πάνε. Στα ποτάμια πάνε. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δυσανασχετούν. Εκτός από τους κατοίκους των περιοχών και ξένοι οι οποίοι ζουν εκεί. Και θα φτάσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ξέρετε ότι στην περιοχή Άδελε, συγκεκριμένα Πηγής, Αγίου Δημητρίου κτλ., που είμαι σε θέση να γνωρίζω, υπάρχει φωτογραφικό υλικό με κατσίγαρους, με 1002 πράγματα τα οποία εκβάλλουν στα ποτάμια για να καταλήξουν στη θάλασσα. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν το 2023. Συγγνώμη, και ήρθε λοιπόν η Διευθύντρια που είναι αξιόλογη για τη ΔΕΙΑ για να μας αποδείξει και να μας πει ότι τα 50 και τα 70 εκατομμύρια που με δική της παρέμβαση ήρθαν στο Δήμο του Ρεθύμνου. Με πιανού παρέμβαση, με πιανού παρέμβαση λέτε, κύριε Κουτσαλεδάκη? Ήρθαν τα 70 εκατομμύρια στο Ρεθύμνο. Η κυρία Διευθύντρια, την οποία έφερα εγώ από την Κομοτηνή, τα έκφερε. Ωραία. Είναι όμως μια γυναίκα που είναι αξιολόγη. Τι να σας πει κανείς. Πολλές φορές που πήγα στα συμβούλια. Ξέρετε πολλές διευθύντρες να φέρουν 70 εκατομμύρια. Κυρία Κουτσαλεδάκη, σε θέση να ξέρω και την εταιρεία και η εταιρεία η οποία έχει μεριμνήσει γι' αυτό, γιατί συνεργάστηκα με την εταιρεία αυτή και είχε την καλή θέληση και την διάθεση να με βοηθήσει και εμένα στο Λιμενικό Ταμείο για να ανοίξουν οι ορίζοντες και εκεί. Και εγώ την ευχαριστώ γι' αυτό. Κυρία Κουτσαλεδάκη, ολοκληρώστε, γιατί τώρα πήρατε και παραπάνω χρόνο από αυτό που σας αναλογούσε. Να μην έχετε παράπονο, λοιπόν. Όχι, συγγνώμη. Νομίζω ότι τόσα χρόνια στην τηλεόραση μπορώ να είμαι δίκαιος στις τηλεοπτικές συζήτησεις, πόσο μάλλον όταν κονταροκτυπιούνται υποψήφοι δήμαρχοι για έναν τόπο. Κύριε Μανουσογιάννη, έρχομαι σε εσάς. Λοιπόν, πρώτον, αντιπλημμυρικά που είναι και επίκαιρο. Το πρόβλημα που υπήρχε παραμένει. Το κράτος και οι δήμοι και οι περιφέρειες, ένα πράγμα είναι αυτά, οι υπηρεσίες του κράτου είναι οι δήμοι, δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για να προστατεύεται η ζωή των ανθρώπων. Όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλία, κάλλιστα μπορούν να συμβούν και σε εμάς. Συνέβησαν στην Αγία Πελαγία πέρσι, στη Σιτία και πάει λέγοντας, είχαν συμβεί το 19-20 στο Ρέθυμνο. Πλατανιανός ποταμός. Είναι καταπατημένα σε μερικά σημεία τα 2/3 της κήτης του. Δεν θέλουν να ενοχλήσουν. Και ο Δήμος έχει καταπατήσει στον Πλατανιανό ποταμό. Λοιπόν, δεν θέλουν να ανοίξουν αυτό το ζήτημα. Είναι έρμεο οι κάτοικοι της περιοχής σε οποιαδήποτε πλημμύρα. Πολύ εύκολα σπάει. Αυτό και στην περιφέρεια έχει συζητηθεί. Οι υποσχέσεις δοθήκανε. Τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει. Δεύτερο, για τη διαχείριση των λιμάτων. Η ίδια αντίληψη με το σταγονόμετρο. Αυτά. Έχουμε χωριά στα οποία πράγματι στα ποτάμια τους ήτανε βόθροι. Αλλά τεράστιοι βόθροι. Λοιπόν, και παραμένουν. Αυτά τα προβλήματα συνεχίζουν. Γιατί δεν υπήρχε η χρηματοδότηση, δεν λέει ψέματα ο κύριος Μαρινάκης. Το θέμα είναι ότι και η κυρία Κουτσαλεδάκη και ο κύριος Μαρινάκης και όλοι αυτοί υποστηρίζουν αυτή την πολιτική. Όταν φανεί το πρόβλημα κάνουν λίγο πέρα-πέρα για να μην τους πάρουν τα σκάγια και ξανά τη στηρίζουν. Αγαπητοί και αγαπημένοι όλων των κυβερνήσεων που πέρασαν είναι και δεν μπορούν να βγάζουν τις ευθύνες τους απ' έξω. Η κατάσταση του Αρκάδι πράγματι είναι άθλια με το αποχετευτικό. Εδώ να πω μια επισήμαση που δεν την είπε. Εμείς έχουμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για το να οδεύει το αποχετευτικό από την παραλιακή ζώνη. Μας ρώτησαν τι και τα λοιπά. Είπαμε, βεβαίως είχε γίνει ο σχεδιασμός, ότι προτιμότερο θα ήταν το Αρκάδι να έχει ένα δικό του βιολογικό στο Λατζιμά για να μην υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Γιατί το λέω? Διότι ήδη τα θαλάσσια νερά του Ρεθύμνου υποβαθμίζονται ραγδαία. Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν τολμούν να κατεβούν να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα, πηγαίνουν στην νότια πλευρά να κολυμπήσουν, γιατί ούτε και εμένα με ικανοποιούν, ακόμα δεν το άρεσα το να πηγαίνω νότια, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Ένας βασικός λόγος είναι ότι καλύψανε τα ρέματα, τα κάμαμε δρόμους, το Κουτσολίδι, εκεί που είναι το λιμενικό κτλ. Από κάτω όμως έχουν γίνει φωλιά μποντικών, έχει γίνει φωλιά, πώς το λένε, για να αποχετεύουν λίματα διάφοροι, τα οποία είτε υπόγεια είτε ανώγεια οδηγούνται στη θάλασσα. Και τέλος, και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, δηλαδή ο έλεγχος των ρεμάτων είναι απόλυτη ανάγκη, διότι τα νερά υποβαθμίζονται συνεχώς και θα έχουμε και προβλήματα στην υγεία των ανθρώπων. Όχι των τουριστών, δεν μας νοιάζουν οι τουρίστες, έχουν συνηθίσει αυτοί να είναι σε νερά στις χώρες τους τέτοια, αλλά εμείς δεν έχουμε συνηθίσει. Τέλος, όσον αφορά το αντίστοιχο πρόβλημα που υπάρχει, την αποχέτευση της Λάπας. Υπήρχε σχεδιασμός να αποχετεύει δίπλα της στο βιολογικό της Γεωργιούπολης. Ετοιμάζονται να τον φέρουν πάλι παραλιακά, πάλι με αντλίες και τα λοιπά, στο Ρέθυμνο. Θεωρούμε ότι είναι η λογικότερη, η ορθολογικότερη, η οικονομικότερη και τα λοιπά λύση να πάει σε αυτό το βιολογικό. Κύριε Δασκαλάκη, μόνο λίγο να συμπληρώσω κάτι, γιατί το ξέχασα και είναι σημαντικό. Μερικές φορές κάνεις πράγματα στο ίδιο, στο σπίτι, στη θέση ευθύνη σου, και με όλα αυτά ξέχασα να πω για τη θωράκιση, μιας και μιλάμε για το αντιπλημμυρικό. Όπως αναφερθήκαμε και είπαμε για το αντιπλημμυρικό στην Παλιά Πόλη, η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου αποφάσισε πολύ νωρίς να οριμάσει μια μελέτη σπουδαία για τη θωράκιση και την ασφάλεια της ίδιας της Παλιάς Πόλης, και αναφέρομαι στον χώρο του πάρκινγκ. Με τη χρηματοδότηση. Μπορείτε να πείτε με τι χρηματοδότηση έγινε αυτή η μελέτη? Με τη χρηματοδότηση. Χρήματα του Λιμενικού Ταμείου. Έχετε δει τους εξώδικους των μελετητών που μας ζητάνε τώρα τα ρέστα? Για κινήσεις και παραλήψεις επί προεδρίας σας. Κύριε Μαρινάκη, μετά θα σας δώσω το λόγο, θα μπορείτε να απαντήσετε. Πάντα με τον καλό λόγο, Δήμαρχε, να ξέρετε ότι τα 24.000 που δόθηκαν για να οριμάσει αυτή η μελέτη με το συγκεκριμένο γραφείο της κυρίας Φράγκου ολοκληρώθηκε, ορίμασε, και στο Υπουργείο με τη βοήθεια τόσο του κυρίου Κεφαλογιάννη προσπαθήσαμε, αλλά και ανθρώπων που ήταν στο Υπουργείο και η καταγωγή τους είναι από το Ρέθυμνο, ξέραν το πρόβλημα και μεριμνήσαμε όλοι μαζί και θεσμικά, ενώ ο ίδιος ο Δήμαρχος μου έλεγε ότι δεν χωράει πουθενά, ούτε σε ταμείο ανάκαμψης, ούτε τίποτα, προσπαθήσαμε όλοι μαζί. Χωράει. Στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν ήταν μόνο η θωράκιση, ήταν και άλλα συνοδά έργα. Τώρα, δεν εκτιμήσατε. Δεν θέλω πραγματικά, με ξεπερνάει η άγρια σας. Με ξεπερνά πραγματικά. Λοιπόν, κυρία Κουτσαλεδάκη. Και η ορίμανση της μελέτης της συγκεκριμένης βρήκε ευήκοα και πολύ ευαίσθητα στο θέμα της ασφάλειας. Και τα 17 εκατομμύρια ήρθαν στο Ρέθυμνο για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε όλοι μας. Τα περιμένουμε. Δεν ήρθανε. Δεν ήρθανε. Άστο το νερό στα βλάκια. Ένταλμα να μπορεί να δημοκρατήσει δεν έχει. Είναι η ίδια κατάσταση λοιπόν που έχει το πάρκινγκ, που έχει έτζα, που έχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία αναφερθήκατε. Δεν είναι το ίδιο. Μην λέτε πράγματα που είναι διανού. Θα σας δώσω το λόγο τώρα να ολοκληρώσω, κυρία Κουτσαλεδάκη. Κυρία Κουτσαλεδάκη, ολοκληρώσατε. Όχι, με τον κύριο Κεφαλογιάννη ανεβήκαμε στο Υπουργείο, και αν μας έλεγε το Υπουργείο ψέματα, σας λέω κι εγώ απόψε ψέματα. Δεν είναι όμως ψέματα. Είναι τα 17 εκατομμύρια που έχουν εγγραφεί. Για ποιο πράγμα λέτε, κυρία Κουτσαλεδάκη? Για έργο βιτρίνας, η θωράκιση του λιμανιού μας, η θωράκιση του Προσύνεμου Μόλου, δηλαδή από το χώρο, από τον πόδα του Προσύνεμου Μόλου μέχρι και το ακρομόλιο, για να μην πλημμυρίζει το κομμάτι της Παλιάς Πόλης, που τα 15 τα έζησα. βλέποντας τους ίδιους τους πυροσβέστες να προσπαθούν οι άνθρωποι να συγκρατήσουν από τα νερά και τα κύματα και το ζωντανό. Θέλατε και πάρκινγκ στη θάλασσα. Όχι, όχι, κύριε Μανουσογιάννη, κυρία Κουτσαλεδάκη, ολοκληρώστε. Με συγχωρείτε, κύριε Μανουσογιάννη. Έχουμε ήδη ξεφύγει του χρόνου. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μαρινάκη. Πάρτε το χρόνο σας, γιατί θέλω να κάνω ένα πέρασμα για τους λόγους που πρέπει να σας στηρίξουν και τους τρεις. Κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, ακούστε. Να πάμε από το αντιπλημμυρικό πρώτα. Μετά τις δύο... Θέλω να είστε σύντομος, κύριε Μαρινάκη. Θα είμαι. Μετά τις δύο αλλεπάλληλες καταστροφές που είχαμε στο Ανατολικό και στο Δυτικό Ρεθύμνο και αποτιμήθηκαν από το κράτος για 25 εκατομμύρια και μας δώσανε τα 5 και στην πραγματικότητα έχουν εκταμιευθεί μέχρι τώρα περίπου 2, εμείς αντιμετωπίσαμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των συνεπειών. Οι αιτίες όμως υπάρχουν και είναι αλήθεια ότι είμαστε τυχεροί που δεν επαναλήφθηκε το φαινόμενο. Έγιναν όμως μελέτες από την Περιφέρεια, κλειδώνουν οι εγκρίσεις εντός των ημερών, γιατί η Περιφέρεια πήρε χρήματα για αυτό το λόγο και το έργο το οποίο πρέπει να εκτελεστεί είναι 53 εκατομμύρια μόνο για το Δήμο Ρεθύμνης, 80 για όλο τον νομό. Του τέστην, το είπα και σήμερα σε υπουργό που μιλήσαμε πριν από λίγη ώρα ερχόμενος εδώ. Εάν δεν αλλάξουν τον προσανατολισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, να φύγουμε από τη διαδικασία προμηθειών σε πράγματα που μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά δεν είναι θέμα ζωής ή θανάτου όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να βρει κανείς δήμαρχος 53 εκατομμύρια για το Δήμο του. Πρέπει λοιπόν σοβαρά χρηματοδοτικά εργαλεία να ενεργοποιηθούν. Γιατί έχουμε έτοιμες τις μελέτες για όλες τις περιοχές που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως και το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που έχει ανάδοχο, θα πρέπει να ξέρουν όλοι ότι τώρα αλλιώς πολεοδομικά θα αντιμετωπιστεί η περιοχή και όχι όπως λέγαμε ποτέ δεν έχει γίνει αυτό ενώ έχει γίνει. Μάλιστα. Έτσι θα είναι ζώνες προστασίας. Τώρα για το θέμα των απογοητευτικών. Είναι απογοήτευση ότι κληρονομήσαμε μια μελέτη για την οποία ο Δήμος Ρεθύμνης πληρώνει και 150.000 πρόστιμο στο δημόσιο από τον προηγούμενο Δήμο γιατί είναι εχθρικό προς το περιβάλλον. Καταφέραμε με το μακαρίτι τον Τολέρι. Το αλλάξαμε, πήραμε εγκρίσεις, ξεπεράσαμε τις αντιδράσεις των χελωνάδων όπως αποκαλούν, του αρχέλωνα δηλαδή, και το έργο είναι πλέον εκτελεσμένο κατά 95%. Τι μένουν τα αντιλιοστάσια. Εκεί πήγε το εξής γαϊτανάκι. Συμφωνούσαμε με εσάς, διαφωνούσε ο Μανούσος. Μόλις εσείς, μόλις ο Μανούσος τον πείθαμε, θυμόσαστε εσείς ότι δεν. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, πρωτοφανή για τα δικαστικά δεδομένα, με τη βοήθεια που δέχτηκα, ήταν θεσμική βοήθεια, από την πρόεδρο Εφετών, μπορέσαμε και δικάσαμε σε ελάχιστους μήνες, ενώ όταν να πάει σε χρόνια υπόθεση, πήραμε την απόφαση, καταθέσαμε τα χρήματα και έχουμε απαλωτρίωση. Άρα δεν υπάρχει θέμα αντίδρασης. Κάποιοι μάλιστα μου το κρατάνε ότι δεν τους έκανα και τα χατηράκια τους. Άρα λοιπόν το παραλιακό μέτωπο, το οποίο δεν είναι μόνο αυτό... Θα σας ψηφίσουν. Όχι, όχι, όχι κύριε Μανουσογιάννη. Άλλον έχουν εκλεκτό και όχι εσάς. Λοιπόν, στη συνέχεια βρήκαμε κι άλλο έργο, 2,5 εκατομμύρια, για να κάνουμε την όδευση μέχρι το βιολογικό. Η γνώμη του κ. Μανουσογιάννη, γιατί δεν πήγαμε στον Αποκόρονα. Θα άφηνα μια περιοχή του Ρεθύμνου όμηρη των αποφάσεων ενός άλλου Δήμου και ενός άλλου Δημοτικού Συμβουλίου. Το θεωρώ απαράδεκτο. Δεύτερον, δεν φέρνουμε τα λίματα της Πάνω Λάπας στο Ρέθυμνο. Φτιάχνουμε δύο τοπικά συστήματα διαχείρισης. Μόνο την βόρεια αχτή κουβαλάμε, όπως και το Γεράνι, στο βιολογικό του Ρεθύμνου. Πολύ γρήγορα, κύριε Μαρινάκη. Δήμαρχε, τώρα εντάξει. Και σας λέω επίσης, έχουμε απόλυτη οριμότητα δημοπράτησης και μέσα από το ληστικό πρόγραμμα θα βγουν όλες οι περιοχές πλην του Αρκαδίου, που και αυτές οι μελέτες γίνονται τώρα και σε 6 μήνες θα είμαστε και εκεί έτοιμες. Λοιπόν, ό,τι πληρώνουν πάντως οι δημότες, μια κουβέντα μου, ό,τι πληρώνουν οι δημότες του Αποκόρονα θα πληρώνουν και οι δημότες της Λάπας. Δεν υπάρχει καμιά ομοιρία. Δεν είναι σίγουρο, αυτό. Παρακαλώ, δεν είναι σίγουρο τώρα. Γιατί και στο θέμα των νερών δεν υπάρχει το ίδιο. Μαρινάκη, επειδή είναι το τελευταίο, είναι το κλείσιμο της εκπομπής, κύριε Μανουσογιάννη, κυρία Κουτσαλεδάκη και κύριε Μαρινάκη, έχετε μόλις ένα λεπτό ο καθένας. Κύριε Μανουσογιάννη, γιατί οι πολίτες του Ρεθύμνου στις 8 Οκτωβρίου πρέπει να στηρίξουν Εσάς και τη Λαϊκή Συσπήρωση για το Δήμο Ρεθύμνου, 1 λεπτό αυστηρά θα σας διακόπτω. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια μας είδαν ότι ήμασταν αυτοί οι οποίοι αντιπάλευαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο την αντιλαϊκή πολιτική, τις συνέπειες που έχει στη ζωή του λαού. Μιλήσαμε ανοιχτά, ξάστερα και χωρίς να φοβόμαστε για όλα. Δεν έχουμε δεσμεύσει απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσει απέναντι σε κανέναν, παρά μόνο απέναντι στον εργαζόμενο λαό και τις ανάγκες του. Το σύνθημά μας λοιπόν, μαζί με το λαό του Ρεθύμνου, στους αγώνες για τις ανάγκες των πολλών, όχι τα κέρδη των λίγων, το λέμε και το εννοούμε και τα λέει όλα. Από αυτό πάσχουν οι συμπολίτες μας, από την αντιλαϊκή πολιτική που γίνεται για να εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων. Άρα λοιπόν σωστά στοχεύουμε, πρέπει και αυτοί λοιπόν να στοχεύσουν σωστά, να το πάρουν αλλιώς, που λέει ο Μαρινάκης την προηγούμενη φορά, ναι, να το πάρουν λοιπόν αυτή τη φορά αλλιώς για να αρχίσουν να βλέπουν άσπρη μέρα. Οι δεμοί θα χειροτερέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για αυτούς, το δείχνει όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κυρία Κουτσαλεδάκη, υποψήφια δήμαρχος Ρεθύμνου, Μαζί για την αλλαγή, γιατί οι Ρεθυμιώτες πρέπει να στηρίξουν τον συνδυασμό σας και εσάς προσωπικά? Κυρία Κουτσαλεδάκη, με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Ναι, υποψήφια δήμαρχος Ρεθύμνου, γιατί οι Ρεθυμιώτες πρέπει να στηρίξουν το Μαζί για την αλλαγή, τον δικό σας συνδυασμό και εσάς προσωπικά? Γιατί τα 16 χρόνια είναι πολλά, χωρίς όραμα, μόνο με διαχείριση. Θέλουμε ένα Δήμο ανοιχτό για τον πολίτη, ανοιχτό στην καθημερινότητά του. Θέλουν τον πρώτο πολίτη ή την πολίτησα, τον δήμαρχο ή τη δήμαρχο, κοντά, προσιτά, ανοιχτή σε κάθε ένα που έχει ανάγκη να εκφράσει ένα πρόβλημα και μια κριτική. Να περπατεί στους δρόμους και να δέχεται την κριτική, να μεριμνά για την καθημερινότητα του ίδιου του πολίτη. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος, κοινωνικές δομές που δεν έχουμε και δεν υπάρχουν, για την πόλη των γραμμάτων και των τεχνών, ένα πάρκο που να συνδέει τον αθλητισμό, να συνδέει την αναψυχή, να συνδέει τη βιβλιοθήκη μας, το μουσείο, και αναφέρομαι σε όλη τη διαδρομή από τη Σταματιουδάκη, από τη δημόσια βιβλιοθήκη μας, να περπατήσουμε, να πάμε στο αρχαιολογικό μας μουσείο, να συναντήσουμε τη Σοχώρα, να συναντήσουμε το κλειστό γυμναστήριο και να φτάσουμε μέχρι το δικαστικό μέγαρο και με απελευθερωμένο το χώρο του αστυνομικού κτίσματος που είναι τώρα σε ελεύθερο χώρο, όλο αυτό να το κάνουμε, αυτό το όραμα να συνδέσουμε το παλιό με το νέο, να το κάνουμε ένα χώρο που συνδέει αυτό ακριβώς το όραμα που και ο ίδιος ο Αρχοντάκης είχε ήδη βάλει στα σκαριά, ένα πάρκο αθλητισμού, τεχνών και γραμμάτων με το όνομά του, Δημήτρης Αρχοντάκης. Και κάτι ακόμα, το 2006 η κυρία Μπυρλιράκη έστειλε μια επιστολή στον δάσκαλό της, στον αείμνηστο Αρχοντάκη, και του έλεγε ότι είναι καιρός, δάσκαλε, να δώσεις τη θέση στους νέους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω απόψε στο δικό μου το δάσκαλο, σε εισαγωγικά, στο κομμάτι αυτό που αφορά την αυτοδιοίκηση, ότι είναι καιρός και νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες, με προοπτικές διαφορετικές για τον ίδιο τον τόπο, να μεριμνήσουμε για τα μικρά του Ρεθύμνου, αλλά και για τα μεγάλα. Είναι καιρός το Ρέθυμνο να αλλάξει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κουτσαλεδάκη. Κύριε Μαρινάκη. Θα αντιπαρέλθω ότι άκουσα, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη πίκρα να βλέπεις έναν άνθρωπο, τον οποίο κυριολεκτικά πολιτικά ανέθρεψες, να μην καταλαβαίνει που ήταν τόσο καιρό. Θα πω μόνο το εξής. Το Ρέθυμνο είναι μικρή κοινωνία. Όλοι έχουμε και διαδρομή και ιστορία και δεδομένα και πρακτέα. Εγώ επικαλούμε την εμπειρία, την εντιμότητα, τη γνώση, την διεκδικητικότητα, τη διεκδικητικότητα να περνάω πόρτες κλειστές και να μιλάω σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας, και τέλος το Ρέθυμνο να φέρνουμε πρωτότυπα προγράμματα δεκάδων εκατομμυρίων, που τώρα έμαθα ότι τα έφερε η γραμματέας και όχι οι πολύωρες συναντήσεις με τον πρόεδρο της Διζιρίτζιο και τον σημερινό και τον προηγούμενο, τον Φιλέλληνα, τον Ολλανδό, το οποίο του αλλάξαμε τελείως σκεπτικό πώς να αντιμετωπίζει την Ελλάδα και τα χωριά μας, λέγοντας ότι δεν είναι η Ελλάδα γερμανικό χωριό των 6.000 κατοίκων, αλλά είναι εκεί είναι μαχητές. είναι συνοριοφύλακες. Δεν μπορούμε να ερημώσουμε την Ήπεθρο όπως είναι, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή πολιτική, αστιφιλική και όχι για την εδωχώρα. Εκεί λοιπόν αντιτάσσουν. Όπως και στα θέματα του δημόσιου χαρακτήρα, στο θέμα των νερών και των λιμάτων, ποιος κάνει σε πανελλήνιο επίπεδο τον μεγάλο αγώνα να κρατηθούν τα δημόσια αυτά σχήματα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το τι κάνουμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, πάντα με εξαιρετικούς συνεργάτες, όχι προσωπικά ο Δήμαρχος, με ανθρώπους που πάντα τον εμπιστεύονται και φάνηκε τώρα. Ήρθαν άνθρωποι από όλους τους χώρους. Ο μοναδικός ιδιασμός που μπορεί να αποτελέσει βάση και κορμό επιλογής άξιων ανθρώπων για ένα αποτελεσματικό Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο δικός μας. Εμείς ούτε 5 συγγενείς βάλαμε γύρω-γύρω, σε χωριά άσχετα, ούτε γυρίσαμε την πλάτη σε 17 κοινότητες, ούτε τελευταία στιγμή μας κάνανε μεταγραφές από συγκεκριμένα γραφεία, στο όνομα της ελεημοσύνης. Ό,τι έγινε, έγινε από εμάς για την κοινωνία του Ρεθύμνου, την οποία και αγαπούμε και τιμούμε. Η ελεημοσύνη δεν αναφέρεται σε εμάς. Παρακάτω. Λοιπόν, κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Μόνο ένα ευχαριστώ θα πω για τα τόσα όμορφα λόγια που άκουσα, τόσο εγώ όσο και οι άνθρωποι που απαρτίζουν το δικό μου το ψηφοδέλτιο, γιατί η αναφορά ήταν καθαρά. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να πω το εξής. Δεν κάνω καλυστία πολιτικά. Λέω, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι που να συγκροτήσουν αξιόπιστη ομάδα. Μπορεί μια ποδοσφαιρική ομάδα να έχει. Ποια είναι λοιπόν, ποια είναι η ποιότητα? Κύριε Κουτσαλεδάκη, ζήσαμε την αγωνία σας, πώς κάνετε το συνδυασμό. Για πείτε μας λοιπόν. Ζήσαμε μέχρι τελευταία στιγμή στο τηλέφωνο εκεί κρεμασμένοι. Μήπως συμπληρώστε τα 30 τοπικά, να μην καταπέσετε. Ζήσαμε την αγωνία σας. Βάζοντας τις αδέλφες και. Κύριε Μαρινάκη, κυρία Κουτσαλεδάκη, δεν θα βρείτε μέσα στο ψηφοδέλτιό μου. Άλλοι έχουν εξαδέρφες. Λοιπόν, άλλοι βάζουν όχι μόνο την ξαδέρφη, αλλά και όλο το γενεαλογικό δέντρο. Και δεν περιλούζω με κανένα χαρακτηρισμό αυτά που άκουσα. Εσείς δεν κάνετε, δεν με περιλούζετε για κάθε φορά. Μα τώρα κάνετε τώρα την αθώα περιστερά. Εσείς δεν λέτε για καθεστωτική νοοτροπία σε έναν άνθρωπο που τον εκλέγει η κοινωνία και με λέτε με ένα καθεστώς. Εσείς είστε καθεστώς που χάσετε την εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου και παραμένετε καθυλωμένοι στην καρέκλα σας. Κόζι να παραιτηθείτε. Εσείς είστε καθεστώς. Όχι αυτός που εκλέγεται από τον κόσμο. Όχι, κυρία μου. Εκεί καθόσαστε, όπως είστε ακόμα μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Οικονομικής Επιτροπής, δεν πατάτε το ποδαράκι σας και παραμένετε εκεί, εγκλωβίζετε τη θέση. Όπως και στη ΔΕΙΑ. Λοιπόν, αφήστε να είμαι στον Δήμο. Όχι. Και απειλήσατε να απαρατηθώ και σας είπα ότι δεν θα το κάνετε γιατί φοβάστε και δεν το κάνετε. Φοβάμαι. Παιδιά, οι αρχές και οι αξίες είναι το παν και όχι καρέκλες. Ας προχωρήσετε λοιπόν, μα θα μονιάσετε πάλι. Για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν είναι θέμα μονιάσματος ή χωρισμού. Λοιπόν, πολιτικές είναι οι διαφωνίες. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Έχουμε πάνω από 2,5 ώρες που συζητάμε για το Ρέθυμνο. Για το Ρέθυμνο θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες, όπως και για κάθε περιοχή. Δεν είχα χρόνο να της κάνω και ένα δωράκι ή κάποια ερωτήματα, αλλά θα πάμε σε άλλο debate που πιστεύω να αφήσει στο σαλόνι και να έρθει εδώ να καθίσει να ακούσει και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Δήμαρχος Ρεθύμνου και εκ νέου υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη Νέα Αντίληψη ο κ. Γιώργος Μαρινάκης, η υποψήφια Δήμαρχος Ρεθύμνου με την παράταξη Μαζί για την αλλαγή κυρία Ρένα Κουτσαλεδάκη και ο υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρεθύμνου ο κ. Μανούσος Μανουσογιάννης. Εσείς οι Ρεθυμιώτες είστε αυτοί που στις 8 Οκτωβρίου θα αποφασίσουν ποια θα είναι η επόμενη Δημοτική Αρχή. Όποια και είναι αυτή, πρέπει να έχει μπροστά το Ρέθυμνο και την ιστορία του και βεβαίως πρωταγωνιστές τους ίδιους τους ανθρώπους. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.